Καλημέρα. Καλημέρα, αδέρφια, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Τι Καλιφόρνια, τι Καλλικράτεια. Στα 8 στα 10 κανάλια έχει εικόνες, ρεπορτάζ από την παραλία. Από την παραλία, κανονικά. Που γυμνάζονται, λιάζονται. Ρεπορτάζ πόσο έχει εδώ πέρα το φραπέ, πόσο έχει ξαπλώστρα. Και φυσικά στον Α, δηλαδή, θα ήθελα να είμαι εκεί τώρα. Γυμναστική στην παραλία με τη φίλη μας. Εγώ θα έκανα, βέβαια, όχι γυμναστική. Θα έβλεπα την φίλη μας η οποία κάνει γυμναστική. Έτσι. Πού με πήγες τώρα, εμένα, με άλλαξες. Με τις αφήσω. Και με το ζόρι ακούω, με ακούω με το ζόρι. Πραγματικά με το ζόρι. Φίλε, περίμενε. Λίγες μέρες, μωρέ, μόνο αύριο, αφού πάλι κάνεις διακοπές. Συγγνώμη, τώρα το συνειδητοποιώ. Ναι, παρακαλώ. Πόσα μπάνια έχεις κάνει. Ούτε ένα. Είναι αντιπροπόνηση αυτό που βλέπεις. Αντιπροπόνηση. Άρα αυτό, εκεί πήγα να καταλήξω. Χαβαλέ με τον ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Το ίδιο σε βλέπω. Τι να κάνω. Παλικάρι μου, μπροστά σου είμαι σκανδιναβό. Και δεν είχε σκέπαστρο. Μπροστά σου είμαι σκανδιναβό. Το κατάλαβα. Εμείς εκεί στην Ολλανδία είχαμε 28-30 βαθμούς. Ναι, και εδώ πέρα. Εδώ κρυώνατε. Ναι. Εμείς κάναμε ηλιοθεραπεία και εσείς βόρεσε το μπουφάν. Τι να κάνουμε. Ξέρεις ότι ένα-δύο βράδια το σκέφτηκα να πάω να βγάλω το δερμάτινο. Στο λόγο μου. Ένα-δύο βράδια, σοβαρά, σκέφτηκα να βγάλω το δερμάτινο. Σωτήρι, δεν το πίστευα εγώ στο μεταξύ, έτσι, δεν το πίστευα ότι γίνεται. Σωτήρι, σου είπα που έφερε 5-6 κομμάτια σοτ, τίσερτ και που κάμισο, Θα σου φύγει η ψυχή. Κάνω ατόφιο σε μαγαζάρα του φίλου μου τον Νίκο. Μπουφάν όχι. Μπουφάν μπορεί από το χειμώνα. Μπορεί από το χειμώνα. Ίσως από τέλη Οκτώβρη. Αρχές Νοέμβρη. Εκεί. Θα σου πω. Ναι, θα δούμε. Φανταστικό overset. Μόνο 180 ευρώ. Που, είναι πουκάμισο. Πουκάμισο. Ξέρεις, δηλαδή το Σεπτέμβριο το κάνεις να το φοράς το βράδυ. Αν βγεις έξω, ξέρω εγώ, μέχρι τέλη Σεπτέμβρη εκεί. Τέτοιο στυλ. Τώρα, ναι, είναι μόνο για το βράδυ. Τι να σου πω, δεν είναι τώρα να βγεις με αυτό, ας πούμε, ναι. Με πολλά σήματα πάνω θα σου φύγει η ψυχή. Χακί. Θα σου φύγει η ψυχή, άστο. Μάρια, δεν έχουμε μουντιάλ σήμερα, θα κάνουμε. Σε έχω γεμάτο πάλι. Έχουμε μουντιάλ και τέτοιο. Εντάξει. Έχουμε. Ναι. Φορ έχουμε. Αυτός ο ξεφτύλας. Ναι, το σημείωσα. Ξεφτύλας. Έχει παίξει τον Ολυμπιακό, ρε φίλε, είναι φανερό. Άστο, εντάξει. Έχει παίξει τον Ολυμπιακό. Θα τα έλεγε αυτά χωρίς να έχει παίξει τον Ολυμπιακό. Και στην ΑΕΚ, γιατί το λες αυτό. Και στην ΑΕΚ, ρε Μάρη. Ναι. Και στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ, ναι. Ριβάλντο, δήλωση. Ναι. Μήνυμα προς Νεϊμάρ. Μην τους ακούς, συνέχισε να πέφτεις. Keep on falling. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα τι να λέμε. Falling. Falling. Άμαν Σωτήρη, άμα το βρεις από τους Ράσμους, το έχουμε βάλει και μαζί σου. Οι Ράσμους, οι Φιλανδοί, πού το θυμήθηκα τώρα, το falling. Ναι. Το έχουμε βάλει και μαζί με τον Παναγιώτη Μεσένα στο προηγούμενο ραδιόφωνο. Είχαν παίξει και εδώ. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express, ναι. Στον πρώτο που θα απαντήσει, ναι. Σε ποιο μέρος στη Θεσσαλονίκη είχαν εμφανιστεί Ηλία. Οι Φιλανδοί Rockers Rasmus. Στον πρώτο που θα απαντήσει ή στην πρώτη. FM κενό. Μηνυματάκι αποστολή στο 54526. FM κενό. Το ονοματεπώνυμό σου. Πού εμφανίστηκαν οι Φιλανδοί Rasmus εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν από... Εντάξει, αρκετά χρόνια. Σε ποιο μαγαζί είναι. Αποστολή στο 54526. Πού. Ρωτάω πού, Δημήτρη. Τα ελληνικά μου είναι αρκετά καλά. Πού. Ναι. Α, μαγαζί. Μπορεί να πει ο άλλος εδώ, στο Ναπολεόν, στη γωνία. Ορίστε. Το πέταξε ο Σωτήρης. Να το θυμηθούμε λιγάκι, έτσι. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου στον πρώτο που θα στείλει στην εσεμιέρα του Λίμπερου. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Μόνο η Media Markt μπορεί να φέρει το Black Friday μέσα στο κατακαλό καιρό. Βρες το φυλάδιο Red Friday στο σπίτι σου, στα καταστήματα MediaMarkt ή στο MediaMarkt.gr. Ξεφίλησέ το και βρες αμέτρητες προσφορές από τα προϊόντα που πάντα ήθελες. 4 με 8 Ιουλίου, Friday, με τιμές Black Friday, μόνο στην MediaMarkt. Το βρήκε ο πρώτος? Έκλεισε ο διαγωνισμός. Είναι ο 443 ή 443. Το μαγαζί στο οποίο είπε ο Δημήτρης Μπατζόγλου είναι Λευκό Πύργο, έτσι λέγεται. Στο ποιο μαγαζί λέει ο άλλος. Στο Λευκό Πύργο, σωστά. Βασικά, από τον Λευκό Πύργο περίπου 400 μέτρα. Για να είμαστε και ακριβείς, έτσι. Στη Νέα Παραλία, κατάλαβα ότι το ξέρεις. Εσύ είσαι Μάρκα Ρέτο. 443, δεν έχει στείλει ονοματεπώνυμο. Καβατζώνει στο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Αυτό με τον διαγωνισμό αυτόν. Γιατί δίνουμε άλλον με quiz Mundial. Μουσική, Σωτήρη. Σου είπα ότι βλέποντας το Ουρουγουάι Πορτογαλία μου καρφώθηκε η ιδέα Ουρουγουάι, ότι θα το σηκώσει η Ουρουγουάι.
Βλέπω ότι βέβαια τραυματίστηκε ο Καβάνη. Θα παίξει αυτός. Ναι, δεν παίζει με την Γαλλία. Αυτό είναι πρόβλημα. Λένε ότι άμα το καλό περάσει η Ουρουγουάη, συγγνώμη, μετά θα παίξει στο επόμενο. Δηλαδή σε τέτοιο όριο είναι. Κατάλαβε τον λόγο. Ναι, ναι, ναι. Στον ημιτελικό θα παίξει, ας πούμε, αυτό θέλω να πω. Θα το παλέψει. Τεράστια άρεση από όλοι. Γιατί αυτή μπροστά είναι μετρημένα κουκιά. Ειδικά μπροστά. Ο 808 λέει καλημέρα. Στον παλιό Μήλο, νομίζω stage λεγότανε. Come on England. Λέει ο Ραφαήλ. Ραφαήλ, όχι. Πέρα το ότι έστειλε δεύτερο. Όχι, δεν είναι στον παλιό Μήλο. Παλιό Μήλο εννοεί τον Μήλο που ήταν και είναι τώρα. Είχε ένα Μήλο στο Ευκοπύργο. Στο stage. Όχι, δεν. Α, εννοεί μέσα στον Μήλο. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι νικητή είναι ο 4-4-3. Που απάντησε σωστά στον Λευκό Πύργο. Είναι 400 μέτρα. Είναι ανάμεσα, παίξανε ανάμεσα Μακεδονία Παλάς και Λευκό Πύργο. Να το πω έτσι απλά. Πιο κοντά προς Λευκό Πύργο. Άρα ο 4-4-3 τα καβάτωσε. Ραφαήλ, ευχαριστούμε την προσπάθεια. Έχεις ευκαιρία να κερδίσεις και, και εσύ ζευγάρι γυαλιά ηλίου με το quiz που έρχεται σε λίγο και έχει να κάνει με το παγκόσμιο κύπελο. Έτσι. Οχ. Να πούμε τα σχετικά της ημέρας. Πρώτα, 5η-5η του Ιούλη, Σωτηρίου 2018. Βλέπω σταυρό εδώ, Αθανασία, Ενάθο και Λαμπαδού. Έχουμε, θέλουμε κέρασμα. Με σταυρό είναι. Ο Κολκάς. Πού κολλάει η Αθανασία, το λέτε, το φωνάζετε. Όχι, το σταυρό εδώ. Α, το σταυρό. Σε έχω ικανό για να κάνεις καβάντζα να φας, ρε φίλε κούτρα, να τον κάνεις σε σταυρό. Ο Αθανασίου είναι Ιανουάριο, 18. Ή 16-18. Ναι, η Σωτήρη Ιανουάριο είναι, ναι. Το θυμάστε, δεν το ιδέα δεν έχω. Ναι, πάντως βλέπω. Εντάξει, οκ. Okay. Εδώ βλέπω με σταυρό και με μεγάλα γράμματα, αλλά δεν είναι. Εντάξει. Πέτρος Παύλος πέρασε. Πέρασε. Και την επόμενη μέρα ήταν Αποστόλο. Κυριάκος είναι τώρα. Κυριακή, Κυριάκος. Κάπου. Ναι, αυτά να μου Αλέξανδρος. Αύγουστο. Ωραία, εντάξει. 30 Αυγούστου. Που εσωτερικά πώς θα θυμάσαι αυτά, έχεις δικούς ανθρώπους. Α, γι' αυτό. Αν επιτρέπετε, Αλέξανδρο, τι έχεις, αν επιτρέπετε. Αν επιτρέπετε. Δικηγόρο, α, όχι ο Πάνος, ο άλλος. Ο δικηγόρος, ναι. Ωραία, οκ. Okay. Αυτή η φίλη. Μου θυμίζει γνωστού δημοσιογράφου που ζουν από τις μηνύσεις και από τα τέτοια. Δικομανίτες από το δασκαλάκι, είπες. Ναι. Φίλοι, όλοι δικηγόροι. Οπότε σήμερα Αθανασία, Ενάθο και Λαμπαδού, Σεργίου, Κυρίλα και Μορβέντα. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Χθες ήταν Λουκίας. Δεν το είπα, το ξέχασα με όλη αυτή τη φασαρία με την Αγγλία. Αναζητώ και ελπίζω να ζει η δασκάλα μου από την. Είπα κάτι αστείο. Εσύ ρε είσαι 60. Η δασκάλα. Η άλλη. Τα φοιτήτρια. Ο άλλος τα άκουσε. Ο άλλος που με είπε 60 τα άκουσε μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα. Ξέρεις τι έμαθες τι έγινε. Που έλειπες. Δεν ξέρω αν έμαθες τι έγινε. Όχι, εδώ έγινε ρημαδιό. Φύγανε ποτήρια. Άλλα έμαθα για σένα, αλλά εντάξει. Άλλα έμαθα για μένα. Ναι. Με είπε 60 και έγινε χαμός δίπλα. Φύγανε μέσα, έγινε χαμός δίπλα. Εντάξει, το παίρνω πίσω. Αμάς ενοχλεί, ναι. Το παίρνω πίσω. Ναι, ναι, δεκαετία του 60 εννοεί, 60's. Born in the 60's. Εντάξει. Αναζητώ την δασκάλα μου, την κυρία Λουκία, πανέμορφη, εντελώς τελείως Αμερικανίδα, ξαφιά. Αν εύχομαι ολόψυχα να ζει και να είναι καλά. Αν δεν ζει, τους χαιρετισμούς μου και αναζητώ την κόρη της, την Κορίνα. Επίσης, πανέμορφο κοριτσάκι. Η Κορίνα έχει βγει συντάξει. Μακάρι να μας ακούει. Είδα προχθές ειδήσεις στην ΕΡΤ. Γιαγιά 106 ετών στο Ηράκλειο. Ναι. Να. Ο μικρός Μάριος αναζητεί τη δασκάλα του κυρία Λουκία από την πρώτη και δευτέρα δημοτικού. Λατρεμένη κυρία Λουκία. 106 χρονών η γιαγιά στο Ηράκλειο να θυμάται με λεπτομέρειες την. Τον διωγμό της Μύρνης. Ναι. Εκεί που το βιβλίο έγραφε συνωστισμός και τα λοιπά. Ναι. Ξέρεις ότι όσο πιο παλιά, τα πιο παλιά θυμάσαι. Δηλαδή εγώ έχω πολύ πιο ζωντανή εικόνα το παγκόσμιο του 82 και του 78. και του 70, μην τρέψουμε. Παρά του 2010, και του 70, μάλλον. Εννοείται. Του 70 όχι. Του 70 όχι. Έχεις δίκιο σε αυτό που είπες. Μετά έχω δει πολύ πράγμα. Και εγώ θυμάμαι πιο πολύ του 86 και του 90 από ότι το τελευταίο. Μόνο την Ελλάδα θυμάμαι στο τελευταίο. Έτσι λειτουργεί η ανθρώπινη μνήμη, ρε φίλε. Θυμάμαι εικόνες από το δημοτικό, σαν να βλέπω τώρα μπροστά μου τη Μάρθα. Και όχι από το Λύκειο. Και δεν θυμάμαι, ας πούμε, από προπενταετίας εικόνες. Καμιά φορά μου λέει Παναγιώτης. Έχεις απουσίες στο Λύκειο. Ορίστε. Έχεις πολλές απουσίες στο Λύκειο. Όχι, καθόλου, όχι. Όχι. Οπότε καλά ξεκινήσαμε με δωράκι στον 443. Γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. 443 θα επικοινωνήσει μαζί σου σε λίγο.
γύρω στις 12 και 4. Σήμερα πάντως. Η Μαριλής, δεν μπορεί. Έτσι, για το πώς θα παραλάβεις τα γυαλιά σου από ένα από τα 5 Opticon Express. Τα 2 στο Πόρτο Καράς και τα 3 στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το ένα δυτικά στην New Ευκάρπια. Τα άλλα 2 στο κέντρο της πόλης. Το ένα απέναντι τα νέα δικαστήρια και το άλλο εντελώς τελείως downtown. Παύλου Μελά 11 κάτω από την Τσιμισκή. Πάμε τώρα το κουιζάκι με ζευγάρι γυαλιά ηλίου, το οποίο μας γεννάει και θέμα μαζί, που σίγουρα το γουστάρει ο Δημήτρης. Θα τον παρακαλέσω πολύ να μην απαντήσει. Εννοείται. Γιατί είμαι σίγουρος ότι το ξέρει. Εννοείται. Σωτήρη, δώσ' μας μια μουσική ανάσα. Λοιπόν, το έπαθλο είναι και για εδώ, ζευγάρι γυαλιά ηλίου εισαγωγής από τα Opticon Express. Να πω ότι όλοι οι χαμένοι καβατζώνουν δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Δηλαδή, απάντησες λάθος ή απάντησες σωστά, αλλά δεν κέρδισες. Πηγαίνεις και λες, σας παρακαλώ πολύ, είμαι ο Τάδε. Έχασα στο διαγωνισμό που έβαλε προχθές ο Ασλαμούκος και ο Τρομπατζογλούκος και ο Τσαλτιδούκος, που είναι αυτός. Λοιπόν, θέλω τη δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Λοιπόν, πάμε. Σε ποιο παγκόσμιο κύπελο πρωτοεμφανίστηκε μασκότ? Δεν θέλουμε την μασκότ. Εμείς θέλουμε κάτι πολύ πιο εύκολο. Σε ποιο παγκόσμιο κύπελο πρωτοεμφανίστηκε μασκότ? Με απογοητεύει ο Σωτήρης πραγματικά. Εντάξει, ρε, δεν είναι όλοι τόσο παλιοί να πούμε. Όχι, δεν περίμενα τέτοια πατάτα από τον Σωτήρη. Από τον Τζορμπατζόγλου, ναι. Από τον Τζορμπατζόγλου, ναι. Από το δασκαλάκι, τέτοια πατάτα, ειλικρινά, σήμερα μία μικρή απογοήτευση με το καλημέρα. Από Σωτήρη δασκαλάκι. Λοιπόν, θέλουμε το παγκόσμιο κύπελο. Όχι να μας πεις το είπα μασκότ και πώς έκοναν και τέτοια, έτσι. Δεν το ξέρεις αυτό. Σου δίνουμε και άλλη ευκαιρία, ρε φίλε. Δεν το ξέρεις αυτό. Άντε, και άλλη ευκαιρία. Που σε αυτό θέλω λίγο να δουλέψεις το μυαλό σου. Λίγο το μυαλό σου να δουλέψει, ας μην το ξέρεις ποιο είναι, ποιο παγκόσμιο είναι. Ζαμπιράκα. Είναι το, ή μάλλον η ζαμπιβάκα, ζαμπιράκα νομίζω. Η φετινή μασκότ, η μασκότ του παγκοσμίου κυπέλου. Τι είναι? Επίθετο. Ζαμπιράκα λέγεται. Α. Του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Τι είναι? Πες μας αυτό, τι το βλέπεις, τι είναι? Το βλέπουμε, το έχεις δει. Τι είναι, θέλουμε. Έτσι πάρα πολύ απλό είναι η έμπνευση μιας μαθήτριας Ρωσίδας, εννοείται, της Γεκατερίνα Μποτσαρόβα. Τι είναι η φετινή μασκότ? Ναι, όχι, δεν κάνω πλάκα. Εκατερίνα Μποτσαρόβα. Ναι, Γεκατερίνα Μποτσαρόβα. Καλημέρα στον Κωστή. Είναι μια μαθήτρια. Τι είναι, τι είναι, τι πάρισαν, τι είναι η μασκότ του φετινού παγκοσμίου κυπέλου? Και αν κάποια μέρα ή εφέτο η Ελλάδα διοργάνωνε το παγκόσμιο κύπελο, τι θα πρότεινες εσύ για μασκότ? Εσένα. Εσύ που μας ακούς. Βασιλική Ρετζίνα. Με παραδοσιακή πλούσια αθεντική γεύση από μεσημβρία ενοποιητική 2310-713-981. Mr. Gold. Καταπληκτικές τιμές στην πίτσα, άριστη ποιότητα και τρεις κανονικές 78 εκατοστά μόνο 9,90. Στο 2310-62-85-86. Και Ρεγκίνα Αγιέδεξε σου Αρμπάνιου. Στην πρώτη ώρα για την Τρόικα. Καλή σεζόν στη Λίβερπουλ, η οποία ξεκίνησε. Καλά στα ταξιά, με αγκαλιές από τον Κλοπ στους παίκτες του. Καλή σεζόν στη μεγάλη ομάδα. Και το Κάριους αγκάλιασε. Το είπε ευχαριστώ για πέρσι. Ο Κλοπ στηρίζει τον Κάριους γιατί είναι ακριβώς ο Όμπλακ και ο Άλισον. Γράφει η Mirror σήμερα. Είναι ακριβή ο Όμπλακ, ναι, η Όμπλακ και Άλισον. Ναι, οι δύο συγκεκριμένοι. Η γραμματική σου έχει σκοτωθεί τελείως στον ΠΑΟΚ. Απαντάει λάθος ο φίλος ο Γιώργος, προσπάθησε πάλι. Απαντάς λάθος. Δεν λέμε ποιο λέει, εννοείται. Κάτσε, απαντάς... μην κάθεσαι, μην κάθεσαι. Γιώργο, απαντάς λάθος. Πώς φαίνεται ότι ένας άντρας έχει πάρει αυτοπεποίθηση μετά από αδυνάτισμα? Πώς φαίνεται? Σε ρωτάω εσένα. Φοράει την μπλούζα ανάποδα. Ρε φίλε, μα την Παναγία, πολύ καλό. Άμα δεν ξέρεις από μόδα, έτσι είναι. Αλλά είσαι κουτουρού, ναι, είναι παστέλ χρώματα. Είναι παλ. Όχι, ρε φίλε, έτσι φοριέται. Είναι απαλό, έτσι φοριέται. Έτσι φοριέται, δες από κάτω. Βρε, κατάλαβε, σου λέει αυτό. Από κάτω ήταν από το σωστό. Όχι, δες. Εδώ φαίνεται. Ναι, πάμε. Βάλω τα μπελάκια. Βρε, επειδή είναι πολύ ξεφα... Είναι παλ. Είναι παστέλ τα χρώματα. Α. Όχι, από τι. Το βλέπει τώρα στο τζαλτίνι σήμερα. Αυτή η μπλούζα μου τη φέραν πέρσι. Δεν έμπαινε ούτε στο ένα χέρι. Για κουρτίνα στο ένα. Για κουρτίνα. Έλα, από τη ρίγα. Φοράει πολύ φαρδιές ρίγες, κόντρα ρίγες. Για να βάλεις κόντρα ρίγα και όση λεπτή φαρδιά, πρέπει να νιώθεις πλέον ότι είσαι πολύ αδύνατος. Πολύ αδύνατος δεν είσαι. Κυρίες και κύριοι, Χρήστος Ζαλτίδης, με πολύ φαρδιές ρίγες σήμερα σε παστέλ χρώματα. Ποιο είναι το από αυτό το θέμα εδώ πέρα τώρα εκεί που βλέπεις?
Το βιντεάκι τώρα θα πάμε, ρε. Περίμενε. Περίμενε, ρε. Λες και είσαι καπνιστής που δεν είσαι. Περίμενε. Έβαλες ώρα. Έχει ώρα. Περίμενε. Σε ένα λεπτό θα την πούμε την ώρα. Λοιπόν, θέλω να το πω απλά αυτά. Είδες το βιντεάκι, Μάριε, εσύ το είδες. Με τον κλό που πηγαίνει και αγκαλιάζει τους παίκτες. Καλά, τώρα να είδα. Είναι μελαγχολία. Ναι. Το γεγονός μπαίνει στα γραφεία εκεί της Λίβερπουλ. Ναι, σε ένα πολυόροφο κτλ. Ναι, πάει στην κουζίνα που τρώνε οι παίκτες κτλ. Ναι. Τους χώρους. Ναι. Και είναι μόνος του. Όχι, ρε φίλε. Ναι. Πάει στην κουζίνα που κάθονται όλοι οι παίκτες μαζί και τρώνε. Το καταλαβαίνω μετά. Πάει στα γήπεδα. Είναι άλλο. Ναι. Όταν λέμε για ποδόσφαιρο, ναι, είναι κάτι άλλο. Ναι. Ο Κουγιές, όχι. Είναι κάτι άλλο. Mm. Μιλάμε ότι είμαστε εκατομμύρια χρόνια μακριά. Εσείς. Εσείς. Και τρώει νεαρός. Τρώει κάποιος τρώει. Αυτά τα έχετε στο μπαμ. Εννοείται, εννοείται. Αυτά ακριβώς τρώνε... τα έχουμε. Ναι. Είναι νεαροί παίκτες. Ποιοι είναι αυτοί, βρε. Όπως είδες στο μπουφέ αυτόν. Στη Μεσήμβρη έχετε τα γήπεδα εδώ. Α, ο Σκοτσέζος, στο αριστερό μπακ. Ο Ινγκς. Ναι, ο Ινγκς. Κάτι μαυράκι. Έκανε και στο ρίσο Καρυπίδης αυτό. Χώρο για να τρώνε. Και άλλα έμαθα κάνω Καρυπίδης και δεν μου άρεσε. Ο Μαυρούλης αυτός είπε γεια σας. Τι έκανε. Κάτι διαχωρισμούς. Απίθανο, ένας είπε γεια σας. Εσύ από εδώ, εσύ από εκεί. Κάτι τέτοια έκανε. Τι εσύ. Ο κύριος Πρόεδρος, ε. Τι εσύ από εδώ, εσύ από εκεί. Κάτι διαχωρισμούς δεν έκανε ο κύριος Πρόεδρος. Τι διαχωρισμούς. Όχι, δεν ξέρω. Σοβαρά δεν ξέρω. Καλά, εντάξει. Απαντάει πολύ σωστά ο φίλος ο Γιάννης και μπαίνει στην κλήρωση. Τι διαχωρισμούς. Κλείσε το μικρόφωνο. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους. Εδώ είμαστε με Τρόικα στον Λίμπερο. FM γράφετε και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 545-26 σε ένα διάλειμμα του Μουντιάλ. Έχουν γίνει ήδη 56 παιχνίδια νομίζω. Βέβαια. 2-2, 3-3, 4-4 κάθε μέρα. 48 στην πρώτη φάση και 8-56. Πάμε για άλλα 4-60. Και άλλα 4. Δύο ημιτελική και δύο τελική. 64 δηλαδή. Πάει το Μουντιάλ. Τελειώνει. Σιγά σιγά. Ωραία ήταν. Ωραία ήταν. Ωραία είναι δηλαδή. Δεν το περιμέναμε. Και θυμίζουμε. Τώρα που βλέπω τους Άγγλους πάλι. Αυτός ο Στέρλινγκ γιατί παίζει ακόμα. Ρε εσύ coach. Ο άνθρωπος είναι γεννημένος να χαλάει φάσεις. Πού είναι ο Μάριος. Στη City έτσι είναι ο Στέρλινγκ και δεν τον έχω προσέξει. Τι χάλι είναι αυτό το πράγμα. Τι τσαπατσούλης να δώσει. Τι σκουντούφλης. Τι κουτρουβαλάει. Πάει τρακέρνη με συμπαίχτες με αντιπάλους. Δεν παίζει ο Καβάνι. 2-0-2 η Γαλλία κατέβηκε. Βραζιλία-Βέλγιο, ανέβηκε η Βραζιλία. Σουηδία-Αγγλία σταθερά, Ρωσία-Κροατία ψηλοσταθερά. Μάριε, θέτω θέμα Στέρλινγκ. Ναι. Να ανοίξουμε γραμμές, ναι, να ξεφωνήσουμε. Να δώσουμε τους διαγωνισμούς, γιατί έρχονται ήδη σωστές απαντήσεις και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Ο διαγωνισμός είναι ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Σου δίνουμε δύο ευκαιρίες. Σε ποιο παγκόσμιο κύπελο πρωτοεμφανίστηκε μασκότ. Α, ναι, να το πω σε αυτό. Μην πεις τίποτα. Δεν το ξέρεις αυτό. Σαμπιράκα, η Σαμπιβάκα, η Σαμπιράκα, Σαμπιράκα νομίζω είναι. Σαμπιράκα. Η φετινή μασκότ. Τι είναι. Του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 στη Ρωσία, έτσι. Που ήταν η έμπνευση μιας μαθήτριας της Γεκατερίνα Μποτσαρόβα. Τι είναι η φετινή μασκότ Παγκόσμιο Κυπέλλου Ρωσία 2018. Σε ένα από τα δύο απαντά σωστά και μπαίνει στην κλήρωση. FM και ενώμηνη ματάκι, το ονοματεπώνυμό σου, αποστολή στο 54526. Και τι θα πρότεινες για μασκότ αν το Παγκόσμιο Κύπελλο γινόταν σήμερα στην Ελλάδα. Τι μασκότ θα πρότεινες εσύ. Εσένα. Ένα μπουλντόκ. Γιατί. Πες μου. Μπουλντόκ γιατί. Ένα έτσι δεν το χρήσαμε τώρα. Τι λέει αυτό. Πες το. Γιατί το έχουμε το κόμμα. Δεν πειράζει. Εντάξει. Ωραία. Κάτι και τον Μπαουκ θα λέει πάλι. Ότι... Να πούμε χρέωση μηνύματος 1 ευρώ και 24 λεπτά συμπεριλαμβάνουμε ΦΠΑ και φόρου κινητής τηλεφωνίας. Οκ. Okay. Αυτά. Είναι έτοιμος ο κύριος Παπαδόπουλος. Τον πήρε ή... Ένα καράβι Παπαδόπουλη. Εμείς ποιον έχουμε. Τι? Ένα καράβι Παπαδόπουλη. Νίκος Παπαδόπουλος. Α, ο γνωστός. Ο γνωστός συνάδελφος. Α, πού είναι, πού τον έστειλες. Είναι στα 3-5 πηγάδια από χθες. Καλά, πήγε περνάει για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Πήγανε λίγο προώρα. Για πατήριο πήγε. Γιατί Ρίσιο και Χαριλάου δεν μπορούμε να κάνουμε προπόνηση. Τα ανακατασκευάζει ο πρόεδρος.
Τα καλύτερα λες τώρα δηλαδή για τον πρόεδρο. Έτσι έχω προσέξει. Δεν άκουσες ναι, τα πόδια, δεν έκουβε μάλλον. Που πανεβήκαμε πάνω με ένα τερματοφύλακα. Ναι, ναι, κάτι έμαθα γι' αυτό. Έχουμε και δεύτερο από σήμερα όμως. Πατάτσακ. Να σας δώσουμε εμείς ένα να μας δώσουν ένα σεντερφόρ. Καλό. Έχω, Νασλίδη. Νασλίδη αυτή τη στιγμή δεν έχεις στον ΠΑΟΚ. Πεκτούρα. Εσύ πες ότι έχεις. Πεκτούρα. Εγώ λέω ότι δεν έχεις. Πεκτούρα. Και το βρίζουν όλοι οι Αριανοί. Όλοι οι Αριανοί το βρίζουν. Για αυτό ειλικρινά δεν πέφτει Πινελίκη τρελό για Νασλίδη. Ο χοντρός το ένα, το άλλο. Ο δεκάνι, ο δεράνι, ο τέτοιο. Κάνει το παιδί 30 δουλειές. Δεν είναι για πρώτος επιθετικός. Το παιδί είναι, ήρθε να είναι δευτεροτρίτος επιθετικός, να δώσει κάποιες λύσεις, κάπου χρειάζεται. Κοίταξε, με βάση το βιογραφικό του, αν λεγόταν αλλιώς και ερχότανε, θα λέγανε μια καλή λύση κτλ. Τώρα αυτός επειδή υπάρχει το θέμα εκεί με τον Πλατανιά που κάνει το θέατρο, γιατί κάνει θέατρο και με τον Πλατανιά. Έτσι, ναι. Και αποβλήθηκε. Αριανός είναι. Εντάξει, φίλε, έχει κάνει αυτό το σκηνικό τώρα εκεί σε εκείνο το μάτς. Τα κρατάει ο κόσμος. Αυτά τρελαίνεται. Αν ο Νασλίδης ερχόταν επίσης ως δέκατη μεταγραφή, πάλι κανένας δεν θα έλεγε τίποτα. Απλά ήρθε ο Ντικινί, έχω και Ντικινί. Ντικινί έχεις. Καλώς παίχτης. Έχω Ντικινί και Νασλίδη. Θα πάρω ένα αριστερό εξτρέμ. Okay. Ένα αριστερό εξτρέμ από Λας Πάλμας. Αυτόν τον Ματέο Γκαρσία. Θα πάρω ένα οχταροδεκάρι από Μπόκα. Ρικέλμε. Κολάσο, ρε φίλε. Κολάσο. Μικελόντεον. Πήρα ένα τέτοιο, ένα αμυντικό χαφ που είναι ξαροχτάρι, ματίγια. Μπέτη και τέτοια, όχι αστείωτητε. Ναι, ναι. Έτσι. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει τέτοιο παίκτη εσύ. Εννοείται. Δεν μπορώ. Καλά. Στο value for money είσαι καταπληκτικό. Παίρνει κάτι Λεβέκ και τέτοια. Λεβέκ πάντω εγώ δεν έχω πάρει. Αυτό είναι. Όλα. Ούτε στη Γάμα Εθνική δεν έχω πάρει τέτοιο παίκτη. Στη Γάμα Εθνική το αριστερό μου μπακ. Πού ήταν στη Γάμα Εθνική αριστερό μπακ, ρε φίλε, που δεν θυμάμαι καν. Καλή ερώτηση. Δεξί μπακ ο Γεωργιάδης ήτανε. Ποιος Γεωργιάδης? Ο Σάββα ή του Χαραλάμπου? Όχι, ο Απτιφέρειας. Αυτός ο Γιώργος Γεωργιάδης που είναι στο τεχνικό team του Παναθηναϊκού, ποιος είναι ο άλλος? Είναι ο δικός σου. Ο Χούστο Πάου δηλαδή. Σίγουρα. Του Σάββα δεν έχω χάσει τα... Στο τεχνικό team που ανακοίνωσε ο Δόνης είναι και ο Γιώργος Γεωργιάδης. Δεν είναι Γεωργιάδης. Δική του η γνωστή. Έχει κανένα δυο από αυτούς εκεί πέρα που είχε. Πώς του λένε, πες εσύ τους ξέρεις. Από τη Λάρισα. Ο Αγγελίνας, πώς ναι, λέγεται, ο... Πώς το λέει, ο Παναγιώτης, ο... Από μία έχει έναν. Ο τερματοφυλάκων, ρε, ο... Τι γίνεται, παιδιά, τον Νίκο τον βρήκαμε. Πώς τον λένε, ρε. Α, είπε σε δύο λεπτά. Αρνείται να βγει ο Νίκος, εσύ, ολόκληρο βουνό είναι, 3-5 πηγάδια. Είναι σε εξέλιξη προπόνηση, τον άκουγα. Μες στο δάσος. Ναι. Ναι, άλλοι προπονούνται. Επειδή την παρακολουθεί. Κατά εδώ ανέβα στο Facebook. 848 Βασίλη από Εξωτική Καλλικράτη απαντά σωστά και στα δύο. Να ξέρετε, αν απαντήσετε και στα δύο και είναι το ένα λάθος, μετράει το σωστό, έτσι. Μπράβο σου. Και για την πρώτη μασκότ και για το τι είναι ο Ζαμπιβάκα. Ζητώ συγγνώμη, είναι Ζαμπιβάκα φέτος η μασκότ στη Ρωσία, έτσι. Okay. Αλλά θέλω και μια απάντηση, ένα σχόλιο. Αν γινόταν σήμερα στην Ελλάδα, παγκόσμιο κύπελο, τι μασκότ θα πρότεινε? Τι πραπώ, τι κάνε, μια σύνθεση, κάτι και ονομασία. Και ονομασία, αν θέλει. Τον Τζίπρα. Τον Αλέξη. Ο μικρός Αλέξης. Ναι, ναι, με μια γραβάτα. Πώς, με στο λαιμό δεμένη έτσι και σε ένα. Ναι, και. Να τη δικιά μου, φίλε. Α, όχι, όχι αυτή. Ο Ιδαλάκα. Άστο. Το Ηρακλάκι, άστο. Βιργινία, φίλε. Πες κάνε την ομάδα που είπαμε, βόλεϊ που παίζει. Δεν θυμάμαι. Στην Αθήνα. Αλλά σου πω ότι δεν έχει. Δεν, δεν έχει. Δεν. Καλά, εσύ εντάξει. Okay, τι ρε, φίλε. Τώρα, εγώ, άστα το υποστώ εγώ αυτό. Άστα το υποστώ φυσικά, εγώ. Αυτό. Φυσικά είναι κάτι πολύ αρνητικό και θα το υποστήσει. Φυσικά είναι. Αλλά θα το υποστώ εγώ. Θα δείξει τη μαμά τη, μη μου πει. Θα δείξει τη μαμά της. Δείξει για τη μαμά της. Για σένα είναι αυτό. Τη μαμά της Βιργινίας από Survivor. Τα αυτοκίνητα που έδειχναν στην παραλία και είχαν ελληνικές πινακίδες. Δεν ξέρω, το κατάλαβα αυτό. Α, να πω κάτι. Προχθές βιαστικά με τον Δημήτρη δεν κάναμε την κλήρωση. Πήγαν, βάλαν τις πινακίδες σε άλλο αυτοκίνητο. Ναι. Και τις βγάλανε μετά. Ναι. Πήγαν ένα πεζό που είναι από εκεί πέρα, βάλαν την πινακίδα. Το βγάλανε μετά και τις πέραν πίσω τις πινακίδες. Και τι είναι οι πινακίδες? Γι' αυτό είσαι ρεπορτέρ. Για άλλα αυτοκίνητα είναι οι πινακίδες. Δεν είναι οι κανονικές, Δημήτρη. Άμα σε πάω εδώ στη γωνία. Στη... Για πες, για πες. Στο Αστόρια του Ηρακλείου μπορώ να σου τυπώσω την πινακίδα θες. Αυτή είστε. Α, στο... Γιατί τι νομίζεις? Αυτά τα 1926 που έχουν κάποιοι κυκλοφορούν οι κανονικές είναι. Τι είναι, ρε, εσύ. Επώνυμοι άνθρωποι. Και πώς πήραν με βίσμα? Μπορούν δηλαδή να παίρνει ό,τι πινακίδα θες. Ναι. Ζητά συγκεκριμένη πινακίδα. Στην Αγγλία γίνεται αυτό. Και άμα την έχει άλλο. Στο Υπουργείο. Και άμα την έχει άλλο. Με συνοπτικέ δικασίε. Καλά, στο Υπουργείο δεν χρειάζεται. Φίλε, εντάξει, ξέρουμε ότι είστε τα κολυμπηλίκια αυτά. Αλλά τι, μπορεί να παίρνω ό,τι θέλω. Τώρα είναι με τη Νέα Δημοκρατία, λένε. Ρε. Τι. Τώρα είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Το σίγουρο είναι ότι είναι με το Μαρινάκι. Τώρα αυτό με τη Νέα Δημοκρατία δεν ξέρω. Αυτά είναι. Και τι αυτά είναι. Δεν βλέπω ούτε ένα ξεφωνητό εδώ. Δεν πέφτει τίποτα. Εδώ δεν έχει, κόπηκαν όλα. Για ποιο, παράδειγμα, για ποιο θέμα? Για τον Μαρινάκι. Δεν έχει κανένα θέμα. Για τον Καραπαπά και τον Ολυμπιακό.
Με την ΑΕΚ αφού πλακώνονται. Με το Λάζαρο. Τώρα έμα την ΑΕΚ. Ο Χρυστοδόπουλος είδε τα αγωνία να πει τον ύμνο του Ολυμπιακού. Ωραία το είπε όμως. Την πρώτη μέρα ο μάνατζερ του πήγε στο μάτι της καρδιάς του. Με αγωνία να περάσει το μήνυμα στους Ολυμπιακούς. Και τη δεύτερη μέρα πήρε το μικρόφωνο και καλά να πει τον ύμνο του Ολυμπιακού. Να δείξει ότι εγώ είμαι Ολυμπιακός. Δεν είναι μικρόφωνο. Μπουκάλι νερό ήταν. Δεν αυτό είναι το μπουκάλι. Τα ακούς Φορτούνη, πιο Ολυμπιακός από σένα είναι ο Χρυστοδουλόπουλος. Αλήθεια είναι αυτό. Τα ακούς. Καλά, δεν σχολιάζω, ρε φίλε. Καλά, εντάξει, εδώ εσάς έχει είναι ο Κρέσπο και ο Γκαρσία Παοξίδες. Και πέσιμο εδώ έχει φάει. Και πέσιμο εδώ έφαγε. Στα καμίνια. Εδώ έφαγε πέσιμο ο Λάζαρος. Στα κουφάλια μεγάλο. Όταν έπαιζε σε εσάς από Παοξίδες. Ναι. Που έβλεπε μάτς εδώ στο κέντρο. Ναι. Σοβαρά. Φυσικά. Ο Λάζαρος έφαγε τα κουφάλια. Βεβαίως. Θυμόμαστε, ρε Πισανίδη, τι κάνεις, ρε Αγόρι. Ολυμπιακός δεν είναι παπά. Το από πού είναι το μαθαίνω τώρα από τα κουφάλια είναι. Το μαθαίνω. Αλλά η οικογένειά του, όλο Ολυμπιακός φόλα άρρωστη και έχει φάει με εσάς πέσιμο εδώ. Έβλεπε μάτς στο κέντρο εδώ. Έβλεπε Ολυμπιακό Champions League. Για άλλους λόγους. Εντάξει. Ήταν τότε τώρα. Λόγω Λίβερπουλ και καλά. Λόγω του Μιστρί. Όχι. Πριν από αυτό είναι το περιστατικό. Δεν βλέπεις, ήμουν σίγουρο. Πριν από αυτό είναι το περιστατικό. Δηλαδή, ο Χρυστοδουλόπουλος είναι Ολυμπιακός. Έβλεπε μάτς Ολυμπιακό Champions League με φίλους. Ο Χρυστοδουλόπουλος είναι Ολυμπιακός και έχει παίξει σε ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, ναι, Παναθηναϊκό. Ναι, ναι. Και τώρα για να πει σε τους γάβρους ότι και καλά, εγώ δικό σου κτλ. Κάθε μέρα κάνει ένα παπατσινό Champions League. Και μόνο που έφυγε από την ΑΕΚ, φίλε, και πήγε εκεί και όλο αυτό το σκηνικό. Εντάξει, του έπεισε. Δεν χρειάζεται. Παίκτη καθαρά για Ολυμπιακό. Λάθος κίνηση τότε, απλά ήταν τα οικονομικά στη μέση. Παίκτη καθαρά για Ολυμπιακό. Με φάτσα Γιώργου Σιδέρη. Προ Θεού δεν συγκρίνω τις αξίες, αλλά φάτσα Γιώργου Σιδέρη. Που παίρνει χρήματα διαβατά, βάση... διαβατά. Άλλο κουφάλι, άλλο διαβατά. Sorry, τα μπερδεύω. Άρα και με ποιον. Σε έπαιζε στην Νέαπολη. Πόσο χρόνο είναι. Πόσο χρόνο είναι. Ναι. 32 είναι. 32. Άρα πήγαινε στο ίδιο γυμνάσιο και λύκειο με τον. Ναζλίδη, ρε αγόρι μου. Σοβαρά. Και ο Ναζλίδης από τα διαβατά είναι. Και ποιος άλλος είναι από εκεί. Παίκτης του Άρη. Από διαβατά. Ναι. Όχι από τις φυλακές, από το μέρος του χωριού. Ναι. Που ήταν κολλητός με τον Κλάους. Αβραάμ. Παίκτης του Άρη. Παίκτης του Άρη, κολλητός με τον Κλάους, στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Ο Κανακουδής. Εσύ, Τζομπάτζο, ο Κανακούδης δεν είναι στον Άρη. Δεν κράτησε Κανακουδή. Όχι. Ποιος παίζει τώρα στον Άρη. Ναι. Διαμαντόπουλος. Ο Διαμαντόπουλος, ναι. Αριανός φανατικός. Άρα έχουμε τρεις τέτοιους. Καθόλου Αριανός. ΠΑΟΚ ήταν. Ήτανε. Ήταν. Μετά έγινε ΠΑΟΚ. Επαγγελματίας. Περίμενε. Τι σε κάνω τώρα, δηλαδή. Ο Ανατολάκης τι ομάδα ήτανε. ΠΑΟΚ. Άρρωστος. Ωραία, και. Ξέρω και ιστορίες. Ξέρω και ιστορίες. Ο Ξενίδης. Ο Ανατολάκης. Μετά έγινε Ηρακλής. Οκ, τι έκανε. Και ο Κατεριανάκης. Άρρωστος ΠΑΟΚ. Και ο Φάνης Κατεριανάκης. Άρρωστος ΠΑΟΚ ο Ανατολάκης. Ούτε, δεν υπάρχουν παοξίδες όσο άρρωστο ήταν ο Ανατολάκης. Και ο Κούχου που το παίζει παοξίδες πήγε με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο τέτοιο. Το είναι ρε, χαρά ρε. Μου και τιμή μου που και μια ζωή όνειρό μου. Πώς γεννήθηκαν και πώς μεγάλωσαν. Άσε τι κάνανε μετά. Εντάξει. Και ο Σαγοράκης. Μαυρογεννήθηκε. Και ο Σαγοράκης. Full like. Λίγο, κάνε το λίγο Δημήτρη να πηγαίνει κάπου. Ο Revolution. Ο Revolution, ναι, ναι, ναι. Φίλοι, ήταν Nike. Νομίζεις. Εγώ νομίζω. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Ο Revolution. Αν ακούει ο Δήμος ο Αεκτσής να μας φέρει κάποιο πρωινό, η Παναγιά μου θα έρθει να με βρει, την εφημερίδα που γράφει ότι γύρισα στην ομάδα της καρδιάς μου, στην ομάδα που αγαπώ, όταν γύρισα την Αγγλία. Αν μπορεί να μας τη φέρει. Ο Δήμος ο Αεκτσής την έχει κρατημένη. Στην Εθνική Ελλάδος εννοεί. Λοιπόν, αφιερώνω το μήνυμα του 228 στην Αναστασία. Βάλαμε το ερωτηματάκι, αν γινόταν σήμερα παγκόσμιο στην Ελλάδα, τι μασκότα πρότεινες. Τον Ασλαμά θα κάναμε μασκότ, είναι νεοέλληνας και εξωτερικά και σαν νοοτροπία. Άσε που το παίζει Βρετανός. Α, έχει και τη χωριάτικη στο κεφάλι που θυμίζει Ελλάδα. Καλό, καλό. Όταν θέλει στείλουν για σένα να γελάω εγώ να δούμε θα πάμε να γελάσεις. Γιατί αν με πούνε εμένα χοντρόι, αν με πούνε χοντρόι, τι θα γελάω. Όχι, γούσταρα, βρε εγώ το γούπα, μπράβο, μπράβο. Είναι να υποθέσω να πάω οξύς. Εννοείται. Λέω, ναι. Ο Ζακ Ροκ, Αναστασία, μας είχε πει καλή τύχη. Τα δύο λεπτά είναι. Τι δύο λεπτά είναι αυτά για να πάρουμε ξανά τον Παπαδόπουλο. Διαβάζω το μήνυμα του ανθρώπου. Ο Ζακ Ροκ μας είχε πει καλή τύχη γελάδα αντί Ελλάδα. Γι' αυτό θα έκανα μασκότ γελαδίτσα αν διοργανώναμε μουντιάλ. Χα, 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 καλημέρα, τεράστιο μήνυμα. Έτσι, μία γελάδα ή ελαδίτσα. Πολύ καλό, 228. Είναι manager. Ωραίο, ωραίο. Έτσι. Κάτι μου λέει. Μόλις είπε ο Ντι Μάρτζιο στην Ιταλία ότι ο μάνατζερ του Κριστιάνο μετέφερε στον πρόεδρο της Ρεάλ την επιθυμία του παίχτη επισήμως να μεταγραφεί στη Γιούβε.
Σήμερα η Μάρκα βγήκε με πρωτοσέλιδο. Εστήκαμε και η Βάρκα έγειρε. Μια ατάκα του Ρονάλντο, ναι, ότι αν η Ρεάλ, ναι, ζήτησε για εμένα 100 εκατομμύρια, ναι, πάει να πει ότι δεν με θέλει. Καλό. Καλό. Για τόσο πολύ βλάκα. Διαπραγματευτικό. Για τόσο βλάκα. Καλό. Όπα. SOS. Ναι, παιδί μου. Ναι, παιδί, ναι, μου. Εντάξει. Απίστευτο. Ναι, παιδί μου. Δεν, ναι, σε βλέπουμε. Δεν είναι. Ναι. Νίκο, περίμενε λίγο εσύ. Μιλάμε σοβαρά τώρα λίγο. Έλα, καλημέρα. Τι κάνεις, Νίκο? Καλά. Ο άλλος είναι εκνευρισμένος, να ξέρεις. Καλημέρα, Νίκο. Γιατί? Γιατί άρχισες να βγεις, γιατί κάτι έγινε χθες το βράδυ με κάτι βίντεο. Είναι πολύ φορτωμένος, να ξέρεις, έχει το νου σου. Τι χαχάρε. Τι χαχά. Πώς περνάς? Τουρίστας από χθες, τουρισμό κάνει. Άντε πάλι. Έχετε καλή παρέα εκεί? Θα λες παρέα. Όλοι, ρε παιδί μου, όλοι Νίκο, εκεί που είστε. Λίγο πιο δυνατά αν μπορείς. Λίγο πιο δυνατά αν μπορείς. Δεν μπορώ να μιλάω πολύ δυνατά, Μαρέμ, γιατί είναι και προπόνηση εξέλιξη. Α, sorry, συγγνώμη εγώ. Συγγνώμη εγώ. Είμαστε λίγο διακριτικοί. Τότε από στην πρώτη προπόνηση τι γίνεται ακριβώς? Είναι όμως η πρώτη προπόνηση αυτή, δεν μου κάνει άλλη. Γνωρίζονται, εμένα με λένε Χωσέ. Τι γίνεται? Εντάξει, το θετικό είναι και για τους παίχτες, νομίζω, και για εμάς φυσικά, ότι έχει μπάλα και στις πρωινές προπονήσεις. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένα παιχνιδάκι στο μισό γήπεδο, πολύ τρέξιμο βέβαια, δεν τους χαρίστηκε η Ερέρα, παρόλο που είναι πρώτη προπόνηση. Έχουν ξεκινήσει στις 9.30 και ακόμα συνεχίζουν κανονικά. Τι είπε τώρα, βούτυξε κάποιος? Χωρίς σταματημό. Οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι από σήμερα το πρωί πλέον είναι 20, γιατί νωρίς το πρωί έφτασε στο Βέρνιο ο τερματοφύλακας ΚΑΒΕ19, ο Ντίνος Αρβανίτης, γιατί μέχρι χθες ο μόνος τερματοφύλακας που πήρε στην αποστολή ήταν ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος. Πλέον υπάρχει και ο Ντίνος Αρβανίτης, ο οποίος ενημερώθηκε αργά χθες το βράδυ να μεταβεί σήμερα στα 3-5 πηγάδια της Νάουσας, περιμένοντας βέβαια στη διάρκεια της σημερινής ημέρας να δούμε τι θα γίνει και με την υπόθεση του Γιώργου Καντιμήρη, με τον οποίο υπάρχει έτσι μια απόσταση. Θα γίνει μια νέα επαφή με την πλευρά του έμπειρου τερματοφύλακα για να δούμε μέχρι το βράδυ αν θα προκύψει κάποια οριστική εξέλιξη, αν θα συνεχίσει ή αν θα αποχωρήσει από την ομάδα. Θα πάρει κι άλλον τερματοφύλακα ο Άρης πάντως. Εντάξει, θα πάρει κι αλλιώς κι άλλον τερματοφύλακα, ναι. Απλά το πλάνο ήταν να υπάρχει ο Αναγνωστόπουλος με τον Καντιμήρη και έναν τερματοφύλακα που θα προοριζόταν για βασικός. Ή τελευταίο θα έδινε μάχη με τον Αναγνωστόπουλο για τη θέση του βασικού. Αυτό που ξέρουμε ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στον Άρη το πλάνο που έχουν είναι να πάνε για τον τερματοφύλακα προς τα τέλη Ιουλίου, να μην βιαστούμε δηλαδή για τη συγκεκριμένη θέση, έχοντας δώσει έμφαση σε άλλες θέσεις της ενδεκάδας για την ενίσχυσή τους. Τι πρόγραμμα έχετε εκεί αυτές τις ημέρες? Κοίτα, η σημερινή προπόνηση ξεκίνησε σε 9.30, τώρα επειδή έχει και λίγη ζέστη παραπάνω, δεν ξέρω αν από αύριο θα τις πάει πιο νωρίς. Όχι, δηλαδή, έχετε ενημέρωση αν θα πάει full μισή κατάσταση, αν θα έχει κάτι άλλο, αν θα γίνει κανένα φιλικό. Πόσες μέρες μένετε εκεί? Μέχρι τις 16 Ιουλίου. Δευτέρα θα κάνει μια, Δευτέρα 16 Ιουλίου θα κάνει μια πρωινή προπόνηση και θα φύγει. 12 μέρες χωρίς φιλικό? Ναι, ναι. Αφού είναι πρώτες 12 εσύ. Εντάξει, κάνει ένα φιλικό για ξεμούδιασμα με Δέλτα. Θα κάνει μόλις γυρίσει με την ΑΕΚ. Πότε είναι αυτό? 25 δεν είναι. Μπορεί να κάνει μετά 16 με 25. Και πότε θα πάτε στην Ολλανδία? Ολλανδία πάμε 26 Ιουλίου. Μετά το φιλικό με την ΑΕΚ. Νίκο, θα πας, ε? Δύσκολα. Δύσκολα. Γιατί το λες, Νίκο, αυτό? Το ίδιο επίρρημα χρησιμοποιήσαμε. Σε φάγανε τα συμφέροντα? Πώς με φάγανε, πώς τον φάγανε, αφού είναι εκεί. Η ιεραρχία? Είναι στην προετοιμασία. Τι, πού είναι τώρα? Έχει πάει στα δύσκολα και στα κάτεργα. Και εσύ θα πας έτσι να στον αφρό. Τι θες να πάω, δηλαδή, συγγνώμη, εσύ στέλνει στον αφρό την πούντου και πας εσύ στα κάτεργα? Δεν θέλω πουθενά. Ακόμα χειρότερα. Σεβόμαστε, Δημήτρη, με την ηλικία των ανθρώπων και την προτεραιότητα που τους δίνει. Ω, ασεβής απάντηση. Ασεβής, ανάλογη της Μάρθας για τον μπαμπά της χθες. Έχετε καλή δημοσιογραφική παρέα εκεί? Δεν έχω πληρώσει ακόμα το ξενοδοχείο. Καλά είμαστε. Κατάλαβες, θα γίνει. Μπράβο. Καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ. Αλλά ένα φιλικό να γίνει, ρε, δεν γίνεται τώρα. Όχι, ναι, κάντε μια. Δεν θα γίνει. Στο δεκαήμερο πάνω, ένα φιλικό. Δεν ξέρω τώρα θα προκύψει κάτι άλλο, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει στο πρόγραμμα. Έχω 4 φιλικά στην Ολλανδία, με την ΑΕΚ εδώ, με την Λάρισα 2, μέσα έξω. 8 συνολικά. Και με τα Γιάννενα. Και με. Το πρωτάθλημα πάει 25 Αυγούστου, ε. Γιατί πόσο τα πήγαινε? Λίγο πιο νωρίς μπορούσε να πάει, θα πάει 25. Αφού τότε, τόσο είπαμε, 24-25. Κλήρωση πότε θα γίνει? Τώρα, μέχρι 15 Ιουλίου. Μέχρι 15 Ιουλίου, ωραία.
Ωραία, Νίκο, ευχαριστούμε. Έγινε, Νίκο. Να αναφέρουμε απλά πριν κλείσουμε αυτό που γράφουμε κατά το πρωί στο Λαμπάου Τάρι, ότι ο Άρης ενεργοποιεί και πάλι την περίπτωση του Άλεξ Μενέντες, 27χρονου αριστερού μπακ. Μάλιστα. Με τον οποίο θυμίζω ότι πριν από περίπου 10 μέρες υπήρχαν προχωρημένες επαφές. Φαινόταν ότι θα συμφωνήσει ο Άρης με τον ποδοσφαιριστή. Ήταν μάλιστα, είχαν φτάσει και στη διαδικασία ανταλλαγής συμβολέων. Πάγος όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Άρης αποφάσισε να στραφεί σε άλλες περιπτώσεις που όμως δεν του βγήκαν, να το πω έτσι, και ενεργοποιεί και πάλι την περίπτωση του 27χρονου πρώην μπακ της Ισπανικής Ρέους και δεν αποκλείεται μάλιστα μέσα στο επόμενο 24ωρο να υπάρχουν τσεριστές εξελίξεις, δηλαδή συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή κιόλα. Από χθες έχουμε γράψει για τον Κολάσο, ο οποίος πλησιάζει και αυτός στο Βικελίδη, μένει το OK της Μπόκα, όπως και στην περίπτωση του Ματέο Γκαρσία μένει το OK της Λας Πάλμας, αφού ο Άρης θα έχει βρει όλα με τον ποδοσφαιριστή. Και για τον Ματίγια, την Δευτέρα να μένεται στην Ελλάδα, για να υπογράψει το συμβόλαιό του και να σωματεί και αυτός στην προετοιμασία της ομάδας. Να είσαι καλά, Νίκο, καλή παραμονή, καλή δουλειά. Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μηνύματα για τον Μάριο, διάφορες πληροφορίες στην Εθνική Αγγλίας, όπως αυτή η ιστορία του Χάρι Κέιν. Είδες φωτογραφία με Μπέκαμ, ναι, με το κοριτσάκι. 15 ετών. Με την κοπέλα που σήμερα είναι παντρεμένος. Πολύ τρυφερό, Αναστασία. Μία μικρή ιστορία ανάλογη δικιά σου με. Διάβαστο. Ο Χάρι Κέιν με την κοπέλα του τότε. Ναι, να τους είχα δει πριν. Είναι δύο φωτογραφίες. Το σχολίασα αυτό πριν το Παγκόσμιο Κύπελο. Πριν ξεκινήσει μία εβδομάδα. Το 2005 ο Χάρι Κέιν είχε την ευκαιρία. In 25, Harry Kane had the chance to take a picture with David Beckham together with a female teammate. 13 years later, Kane is the captain of the English national team and the young girl is now his wife. Teammate, τι εννοεί? Ορίστε. Teammate, το κοριτσάκι. Πώς ήταν teammate? Ήταν στην ακαδημία μαζί, στο τμήμα γυναικών. Εκεί τα κοριτσάκια μαθαίνουν μπάλα, δεν σαλιαρίζουν με τον ρουβά και τις αηδίες. Ναι. Και εδώ έχει πολύ και εδώ, εντάξει, αλλά οκ. Okay. Είναι η σύζυγός του, η οποία είναι πιο κλασική Αγγλίδα, πεθαίνεις. Τι σχολείες ο Κόλκας, το είδες? Μαγουλάκι, τι? Το μόνο λέει που βλέπω είναι ότι αυτή δεν ψήλωσε καθόλου. Ο Κόλκας τελευταίες δύο μέρες έχει ανεβεί στο εκτιμισόμετρό μου αφάνταστα. Αφού τα παίρνει, ρε φίλε, τα παίρνει. Ναι. Παίρνει μηνιάτικο. Ναι. Αλλά μεγάλωσαν όμως άλλα της από να τότε. Να πω συγχαρητήρια, δεν θα πω ποια είναι η τράπεζα, στην περιοχή εκεί, στα χωριά εκεί που διαμένω. Mm-hmm. Και στον υπάλληλο που στην τράπεζα τη συγκεκριμένη, ας μην αναφέρω, θα καταλάβουν όλοι, ξέρουν στην περιοχή, μπέρδεψε στο ATM το σημείο που βάζει τα 20 άρικα με τα 50 άρικα και όλοι ζητούσαν 40 ευρώ και πέρανε 100. Γιατί ζητούσες 2 20 άρικα και σου δίνανε 2 50 άρικα. Να τιμηθεί. Έτσι. Με αποτέλεσμα περίπου 22.000 ευρώ. Να τιμηθεί. Να δοθούν, βέβαια. Αντιλαμβάνεσαι ότι όσον αφορά τους Έλληνες, τους έχουν τα στοιχεία, τους παίρνουν τηλέφωνο. Μετά και τα επιστρέφουν. Την απομάκρυση από το ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Αλλά εγώ σου λέω, είμαι από τα Σκόπια, ρε φίλε. Κατεβαίνω, σταματάω, παίρνω. Πού θα με βρούνε? Είναι δυνατόν να έχεις μπερδέψει, να έχεις βάλει εκεί που μπαίνουν τα 20 άρικα, 50 άρικα, εκεί που μπαίνουν τα 50 άρικα, 20 άρικα. Εντάξει, μωρέ, ανθρώπινο. Λάθη γίνονται. Ανθρώπινο, λάθη γίνονται. Κλείνουμε την πρώτη ώρα για θέλω να διαβάσει ο Δημήτρης, όχι το πάνω-πάνω το όνομα αυτό, τα άλλα. Το πάνω όνομα όχι. Είναι μαγαζί. Και μαγαζάρα κιόλας. Δεν διαβάζω, φίλε. Φρόσο Κολύμβηση ΠΑΟΚ. Μπράβο. Λοιπόν, μπράβο. Καλημερίζουμε τη Φρόσο που μαζί με τον σύντροφό της μας ακούνε σχεδόν κάθε πρωί. Έχουν τον γιο τους. Έχουν τον γιο τους στον ΠΑΟΚ στην Κολύμβηση. Ναι. Και είπανε, παιδιά, σας ακούμε. Καλό το με την μπάλα που τα λέτε κτλ. Ναι. Κάντε και μια αναφορά στην Κολύμβηση. Πονάμε όλοι οι γονείς. Ναι. Δεν έχει ολόκληρο ΠΑΟΚ κολυμβητήριο. Όταν είχε το είχε κλείσει το Ποσειδόνιο, τρέχαμε έχει δεξιά. Ο μεγάλος σύλλογος της πόλης έχει. Ναι. Και είπανε, ο Ιβάν ασφίσταρα αυτά μέσα στις μεταγραφές που δίνει για να παίρνει λέει, τον Μπούκι και λέει, τον Μπούκι τον πήρε. Λέει νόμιζα τον πήρε. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Και να κάνει λέει, ένα κολυμβητήριο. Πες το λέει αυτό, Μάριε. Σας ακούμε. Ο Άρης έχει κολυμβητήριο. Ναι, κάτι υπάρχει πρόβλημα. Ναι, κάτι έχει υπάρχει πρόβλημα, λέει. Η γυναίκα στο λέω να το χαρτί. Το πρόβλημα σήμερα, είναι, ρε φίλε, ότι πρωταθλητής Θεσσαλονίκης είναι ο Άρης. Ναι. Μου το έδωσε η γυναίκα πριν 4 μέρες. Στην Κολύμβηση είναι ο Άρης. Ναι. Δευτεραθλητής κιόλας, πανελληνίος, γιατί πρώτος είναι Ολυμπιακός. Αυτές είναι οι διαφορές. Αλλά ο ΠΑΟΚ παίρνει ο σύλλογος. Παίρνει τα 700-800 για τον Ιβάν. Ενώ εμείς οι εργάτες. Με τα παιδιά ακάματοι, τα οποία δουλεύουν. Ακάματοι εργάτες. Έτσι, τα παιδιά που δουλεύουν. Πρωταθλητές χωρίς λεφτά. Σας πήραμε τα μαγιό.
Λοιπόν, θα πάμε... που έχει δύο πνιγμένου. Πήρε τα μαγειό, πήρε. Δύο πνιγμένου. Αθλητέ του Άρη. Στην κολύμβηση. Τι πνιγμένου. Προσπαθούσε να μάθει. Δεν φορούσαν μπρατσάκια. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Θα ανοίξουμε γραμμέ. Δεν θυμάμαι το. Νομίζω Ζαχαριάδη το λένε το παιδί. Μπορεί να κάνω λάθο. Το οποίο κάνει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο, Μαρία. Με 15-16 χρονών. Το παιδί είναι γερό. Και κάνει παγκόσμιο τέτοιο το ένα, το άλλο. Συγγνώμη, αυτή είναι η εκπρόσωπη του Πασόκ. Σε χαλάει. Ζήτω το Πασόκ. Τι λέτε τώρα, ζήτω το Πασόκ. Θέλω να την γνωρίσω, να τη βγάλω στην εκπομπή. Λοιπόν, πριν πει κάτι πολύ πολύ σημαντικό ο Δημήτρης, οι διαγωνισμοί τρέχουν σε ποιο παγκόσμιο πρωτοεμφανίστηκε μασκότ. Δεν το ξέρεις αυτό. Η φετινή μασκότ, ο Σαμπιβάκα, τι είναι. Τι είναι ο Σαμπιβάκα, Ρωσία 2018. Τι παριστάνει. Σε ένα από τα δύο πατά σωστά και μπαίνει στην κλήρωση για ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Και πρότεινε μασκότ. Γιατί ντύθηκαν πεζοναύτες Αμερικανοί. Είναι νεοσύλλεκτοι. Και του είπε, είστε Μακεδόνες. Γιατί δίνονται σαν τέτοιο. Γιατί τα δίνει κούτρο Αμερικανοί. Είναι νεοσύλλεκτοι. Εν τω μεταξύ έγινε το επικριτικό σήμερα, αντέδρασε ο Κοτζιάς. Ο Ζάεφ είναι, λέει, 15 μέρες. Μακεδόνσκα, Μακεδόνσκα, Μακεδόνσκα ο ένας, Μακεδόνσκα ο άλλος. Και σήμερα λέει, όχι Μακεδόνσκα ο στρατός. Βόρεια Μακεδόνσκα. Ναι. Βόρεια Μακεδόνσκα, έτσι. Δηλαδή σου λέει. Ναι. Και είπε, είμαστε, λέει, ο Μακεδονικός στρατός. Πώς δεν είναι ότι έχει μεσάρισες να βγαίνουν. Ναι. Και προτείνεται μασκότ, αν γινόταν το παγκόσμιο σήμερα στην Ελλάδα. Τι μασκότ θα προτείνατε. Πάμε, πάμε. Να θυμίσουμε τι παίζει αυτή την εβδομάδα με τις άχασες ευκαιρίες στη Media Markt. Κορυφαίες λευκές συσκευές άνω των 399 ευρώ με 20% επιστροφή. Με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή. Τις άχασες ευκαιρίες της MediaMarkt θα τις βρεις σε όλα τα καταστήματα MediaMarkt και στο MediaMarkt.gr. Πρόλαβε ως 8 Ιουλίου οικιακές συσκευές με 20% επιστροφή μόνο στη MediaMarkt. Έλα παιδί μου Αναστασία, σε παρακαλώ πολύ. Δώσε λίγο προσοχή, κάτι πολύ σημαντικό ο κύριος Τσαλτίδης να πει. Ο κύριος Τσαλτίδης. Τι παίζει στις άχασες ευκαιρίες εβδομάδας της MediaMarkt. Κορυφαίες λευκές συσκευές άνω των 399 ευρώ. Με 20% επιστροφή με κάρτες Eurobank. Έχω, θα πάω να πάρω. Που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή. Τις άχασες ευκαιρίες της MediaMarkt θα τις βρεις σε όλα τα καταστήματα MediaMarkt και στο MediaMarkt.gr. Έως 8 Ιουλίου, μεθαύριο δηλαδή. Ακόμη τρεις μέρες έχεις. 20% οικιακές συσκευές επιστροφή μόνο στη MediaMarkt. Να πάρω και τα γενέθλια μου ένα πλυντήριο. Ναι. Λευκό προφανώς. Ναι. Λευκή συσκευή. Όχι σε γκρι, λευκό. Όχι, λευκό, λευκό. Μαζί μας και Injection Service, ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σου στην Injection Service. Εξοικονομείς καύσιμο και χρήματα με τον καθαρισμό του συστήματος. Πώς λέγεται, Μάριε? Τσίφση. Τσίφση, με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπέκ άμεσου ψεκασμού. Και εκτυπωμένα αποτελέσματα. Απόλλωνος 18, κάτω τούμπα στον κήπο του καλού και internet injectionservice.gr. Μαζί μας και το κτήμα Αγέρινο για ξεχωριστές δεξιώσεις γάμου, βαπτίσεων, γεύματα, συλλόγων και πάρτι. Το κτήμα Αγέρινο καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Μπορείτε να παραθέσετε την δεξίωση των ονείρων σας σε ένα υπέροχο χώρο 18 στρεμμάτων, γεμάτο πράσινο, πέτρα, συντριβάνια, καταράκτες. Εκεί χαμός γίνεται. Μεγάλη παιδική χαρά για τα παιδιά και μεγάλους χώρους πάρκινγκ. Συνεργάζεται με όλα τα catering, αλλά κυρίως με το Διαμαντής Catering. 18 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αγίου Αθανασίου, 530-525 τηλεφωνάκι. Οχ, οι διαγωνισμοί τρέχουν και έχουμε τέσσερις. Σωστές απαντήσεις, έχουμε 2-3 λάθος, λογικό μου φαίνεται. Σε ποιο παγκόσμιο κύπελο πρωτοεμφανίστηκε μασκότ, δεν θέλουμε το όνομα της μασκότ και τι ήταν, σε ποιο χρονιά μας λες, το 30, το 38, το 50, το 54. Αν δεν το γνωρίζεις αυτό, ο Ζαμπιβάκα, η φετινή μασκότ στη Ρωσία 2018, τι είναι. Απλό, ένα τα δύο δεν μπορεί, θα ταξίσει και λίγο μυαλουδάκι θέλει. Άνοιξε και γραμμές. Okay. FM κενό, μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Ανοίγουμε και γραμμές, μισό λεπτό λιγάκι. Ναι. Ανοίξαμε 2310-287. 2310. Θα βάλω κάμερα τώρα να ξέρεις. Ναι. Έχεις. Θα μπει η κάμερα το Σεπτέμβριο. Πάρε τώρα, Μοργό. Τι. Το βλέπεις. Ένα τι. Δες νησί. Τι. Και σύγκρινε με τη Μήλο την απάτη που θες να πας. Δες νησί, Αμοργό, που είναι ο Αλιάγας. Τι θέλει να πάει Μήλο. Η κοπέλα. Πήγα Μήλο, είναι εκπληκτικά. Εκπληκτικά. Εκπληκτικά, είναι πανέμορφη. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που έχει t-shirt I love Μήλος και I love Βαθύλακος. Δεν έχω ούτε I love Μήλος, ούτε I love Βαθύλακος. Συγγνώμη, με τρομάζει αυτό. Ούτε το ένα έχω, ούτε το άλλο. Αλλά πήγα στη Μήλο και έχει εκπληκτικές παραλίες. Αυτό είναι. Οι μόνες παραλίες που συγκρίνονται, γιατί εμένα μου αρέσει η Ελλάδα για διακοπές και τέτοια. Πραγματικά δεν έχω πάει ποτέ εξωτερικό διακοπές. Μόνο σε παραδέχομαι. Ελλάδα. Σε παραδέχομαι, σε παραδέχομαι. Είναι στα Χανιά. Είναι στα Χανιά. Οι μόνες παραλίες που συγκρίνονται.
Η Μήλος είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία. Έχω βέβαια και καιρό που πήγα. Έχω καμιά 9-10 χρόνια. Φαντάζομαι έχουν εξελιχθεί λίγο τα πράγματα. Οι παραλίες γίνανε, αλλάξανε. Μία αλλά... πήγε μέσα λιγάκι. Δεν εννοώ προς αυτό το την κατεύθυνση, αλλά από ό,τι μου έχουν πει φίλοι μου Μάρια. Ναι. Από τις παραλίες, ακόμα και αυτό συμβαίνει που λες. Ναι. Βγαίνουν προς τα έξω και μπαίνουν προς τα μέσα. Εννοείται, βέβαια. Εννοείται. Απλά οι παραλίες που δεν είχαν beach bar και τέτοια πράγματα και ήταν παρθένες. Ναι. Πλέον δεν είναι οι περισσότεροι. Εμετός. Εμετός. Έχω, έχω πονέσει σε πάμπολες φορές. Έχω πονέσει, α πούμε, στο πλατή γυαλό στη Σύφνο. Άστο. Μου άνοιξε ένα σκυλομπάρ πάνω στην παραλία. Άστο. Τραγικό. Σκυλομπάρ, δηλαδή τραγουδούσαν σκυλάδικα. Άστο. Τι. Τι άστο. Χάλασε όλη ό,τι εικόνα είχα. Τι έπεσε. Καρά, τι. Ευτυχώς όταν πήγα εγώ ήταν για γάμο. Παόλα. Τι έπεσε. Θα πούμε. Έχω με σένα μέσα στο καλοκαίρι να λέω. Εντάξει. Με σένα. Ωραία. Γιατί άλλοι θα φύγουν πάλι διακοπές. Ναι. 23-10. 287-888. Βρες, σε παρακαλώ, κάνε μια δουλειά. Πρόσφερε ναι. κάτι στην εκπομπή. Ναι. Σε σένα το λέω. Βρες το βιντεάκι που είναι σε ένα μπαρ. 852 Κολομβιανοί και ένας Άγγλος. Κυκλοφόρησε αυτό από αυτό. Ποια χώρα. Είναι ακόμα εκεί αυτό. Προφανώς, κοίταξε, είναι μόνο Κολομβιανοί. Μόνο. Είναι προφανώς ακόμα είναι. Εκεί. Περίμενε. Ο Άγγλος. Περίμενε. Ή τα νεφρά του είναι στην Ιταλία. Τα, κρατήσου. Τα μάτια του στη Γερμανία. Και... Γιατί εγώ εμένα μου αρέσει να υμνώ το άξιο και το καλό και το ωραίο. Πανηγυρίζει στο μπενάλτ του Ντάιερ. Έχουν πέσει κάτω νεκροί όλοι οι Κολομβιανοί. Και αυτός τους κάνει χάλια με την μπύρα του, κλωτσάει, ορμάει. Είναι... Να το. The only England and Lynch fan in the bar. Πάμε. Αυτό μάλλον. Δες το. Αυτό. Δες το. Δες το. Ναι, τι, θα κάθόμαστε να βλέπουμε τώρα, τι. Δες το. Περίεργα, Μάρι. Δες το. Είναι μπαρ, βλέπουν διαδικασία το πέναλτι. Μόνο κίτρινες φανέλες. Ναι. Μόνο κίτρινες. Ναι. Ο Άγγλος, δεν φαίνεται ο Άγγλος. Ο Άγγλος δεν φαίνεται πουθενά. Είναι αυτός. Μήπως είναι αυτός. Όχι. Κολομβιανός κι αυτός. Φοράει τον goalkeeper. Απίστευτο. Και να ο Άγγλος. Να το ο Άγγλος. Πετάει την πύρα. Γομά. Κινδυνού. Τέρας. Και γύρω οι ανθρώποι τίποτα. Πολιτισμένα βγαίνουν. Και προκαλεί, ε. Δεν ξέρουμε τι λέει. Μπορεί να βάλεις ήχο. Όχι. Δεν πρέπει να το λέει. Αυτός, δεν νομίζω να λέει άχζητο η Αγγλία μου. Αυτός. Οχ, ξεδίνεται. Ξεδίνεται. Α, και άλλη μία πάνω το βγάλει. Και τατουάζ. Βγάλε, ρε. Δεν του τη λένε, απλώς θέλουν να τον καλύψουν. Όπα. Α, αντιδράνε ένα δυο. Ένας αγρίψε, εντάξει, ναι. Μία, α, φίλε, να σου πω κάτι. Ήρεμος ο άλλος εδώ. Αν ήταν Έλληνες. Χαλάρωσε όμως, όπως βλέπεις μετά από αυτό. Χαλάρωσε. Καλά, σε περιμένω απ' έξω σε πόδι. Μούφα Κολομβιανή είναι αυτή, Μάρια. Συγγνώμη. In middle of Colombian bar. Πού, στην Αγγλία το μπαρ αυτό. Άμα είναι στην Αγγλία, γι' αυτό. Το φυλάει στο στόμα ο άλλος, φυλίδε στο στόμα. Παιδιά, αν ήταν εδώ, αν ήταν Έλληνες, θα ήταν ο άνθρωπος, πιστεύω τώρα κάτω φυτό εκεί. Φυτεμένος εκεί. Και ανάποδα. Αν μπράβο στους Κολομβιανούς. Αν ήταν Άγγλοι, ήταν Κολομβιανός. Για εθνική ομάδα μπορεί και να μην ήταν. Ναι. Παίζουμε εμείς με την Μπολονία. Ναι. Και σε ένα μια ταβέρνα ελληνική είναι και ένας Πολωνός πανηγυρίζει. Ρε Δημήτρη, ώρες είσαι σε μια ταβέρνα. Ναι, αντί να πω μπαρ, λέω ταβέρνα. Σε ένα μπαρ που είναι λέω 88 Έλληνες, ναι, και ένας Πολωνός. Ναι. Και πανηγυρίζει έτσι. Μπορεί και να μην ο Πολωνός έχει φάει το. Όχι. Για την εθνική μας δεν είμαστε έτσι. Για τις ομάδες είμαστε. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη. Ενώ στην Αθήνα που σκοτώνονται. Σιγά. Μάρια δεν είναι. Άσε ρε Μάριε, αυτά που γίνονται στην Αθήνα δεν γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Για εθνική. Αυτά που γίνονται εδώ στην την Αθήνα, εθνική, σε πάμπολα μάτσι ήμουν μέσα. Ναι, εμένα εδώ, μου την πέσανε εδώ την επειδή εθνική, υπερασπίστηκα Δημήτρη Σαραβάκο στο κόρνερ, ναι, ναι, και έτρωγε το παιδί εδώ που κάνει και πέτρες. Λόγω της αδικίας που έχω δει εθνική 800 μάτς. Πονάω εθνική Ελλάδος και μαζί μου γελούσανε, με κοροϊδεύανε, με βρίζανε. Γιατί η ΕΠΟ ήταν του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Πολύ ωραία, μπράβο. Και εγώ θα φωνάζω, παράδειγμα, ζήτω η Τουρκία. Θα πει Τουρκία-Ελλάδα ή Ελλάδα-Ουγγαρία. Άλλο και τι μου λες. Έχουμε τότε θέμα με την Τουρκία. Τι λες. Εδώ μέσα ήμουνα με Σαραβάκο και με κράξανε που τον υπερασπίστηκα στο κόρνερ. Άστο τώρα. Άστο τώρα. Με Σαραβάκο, γιατί. Τι γιατί. Τίποτα για Λεπά, για Διονυσίου, τι. Τι είπα. Οι αγαπημένοι τραγουδιστές γι' αυτό. Του Σαραβάκου. Ναι. Ο Λεπά και ο Διονυσίου. Εγώ προσωπικά αγαπώ. Όχι ο Στέλιος. Εγώ αγαπώ την κόρη του, την Νικόλ, που έβγαλε πολύ ωραίο άλμπουμ. Της εύχομαι καλή καριέρα. Κυκλοφόρησε πριν 20 μέρες. Κυριάκος. Ο Άγγελος. Όχι ο Στράτος. Ο Άγγελος. Κατάλαβε ο Δημήτρης. Αυτοί είναι οι αγαπημένοι τραγουδιστές. Αναστασία, βάλε και βρες. Αναστασία. Βάλε και βρες.
Αναστασία. Βρες και βάλε. Όχι βάλε και βρες. Ψάξε λίγο Νικόλ Σαραβάκου. Το έχουμε ξανακούσει, ρε Μάρια. Και βάλε τραγούδι. Το έχουμε ξανακούσει. Ξεχνάς. Μεγάλο ξεχνάς. Την έχουμε ξανακούσει την κοπέλα. Με σένα εδώ. Είναι... Ναι, βεβαίως. Και είπαμε ότι είναι μια χαρά. Με σένα εδώ. Ναι, ναι, πριν λίγους μήνες. Ξαναβάλτε, δεν πριν λίγους μήνες δεν πατούσες εσύ εδώ πέρα. Πότε έγινε αυτό? Με μπερδεύεις. Ναι, ωραία, ναι, sorry, ναι, όντως, αυτό είναι αλήθεια. Πότε, ρε, για Νικόλ Σαραβάκου. Τη βάλαμε, ναι, τη βάλαμε και μου έκανε εντύπωση. Έβγαλε ωραίο άλμπουμ. Ναι, έχει ωραία φωνή. Έχει ένα μειονέκτημα μόνο. Στο opening track τραγουδάει μαζί της ο Γιώργος Νταλάρας. Τέλος πάντων. Και είναι ο μπαμπάς της. Η Νικόλ είναι σαν να βλέπω τον Δημήτρη. Ειδικά προφίλ. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Και φυσικά είχα την τιμή να γνωρίσω και να βγω ραντεβού με την σύζυγο του Δημήτρη πριν τον γνωρίσει. Πριν γνωρίσει τον Δημήτρη Σαραβάκο. Άγγλος μεταξύ Κολομβιανών, σαν να λέμε ο Τσαλτίδης στη Νεάπολη. Μπορεί να ζει στην εμπειρία. Έτσι στην Νεάπολη υπάρχει σύνδεσμο του Άρη. Νεάπολη. Καλά, αυτό με το σύνδεσμο. Σύνδεσμάρα. Πα ένα μπάρε, είπε παιδιά, έχω σύνδεσμο εδώ πέρα, καθίστε καλά, σα ξέρω εγώ. Σύνδεσμάρα. Καταρχήν να πάω στην Νεάπολη, δεν θα πάω μόνο μου. Μπράβο, ρε Μαρέ. Να ακούσουμε λιγάκι. Τίτλο κομματιού, πώ λέγεται. Με τον Νταλάρα αυτό βρήκε εσύ που είναι και διασκευή. Νταλάρα. Κάποιο άλλο. 12 κομμάτια έχει το άλμπουμ, 11 πόσα έχει. Αυτό βρήκε. Μόνο με τον Νταλάρα είναι γνωστό, ρε Μάριε. Έλεο που είναι και διασκευή. Σαραβάκο. Ποιο? Σε ερωτεύομαι, βάλε αυτό άντε να ακούσουμε λιγάκι. Ακούμε Νικόλ Σαραβάκου, έτσι. Ήρθε η Μπούντου. Με για το μαλλί, Ελένη. Βλέπω η Μπούντου τώρα τελευταία. Αναστασία, όσο πάει, μπορείς... πλησιάζει προς το 12 η άφηξή της. Πήρε ψυχολογία, ρε εσύ. Ένα. Ωραία φωνή. Η γυναίκα, η κόρη του Δημήτρη Σαραβάκου. Η Νικόλ, ναι, έβγαλε άλμπουμ, ναι. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δούλεψε πολύ. Κόψε, ράψε. Βλέπετε. Αν έχει τις γάμπες του μπαμπά της. Τη θυμάσαι τη Βαλάντο. Τη Βαλάντο. Με ωμέγα. Ναι, από reality. Τι απαντήσε. Ποια είναι η Βαλάντο, καλέ. Η Βαλάντο από τον Greek Idol. Την... Δεν μπορώ να τη θυμηθώ. Όχι, της μοιάζει πάρα πολύ. Της μοιάζει. Τη Βαλάντο. Ούτε εγώ δεν την ξέρω. Λες και μας είπετε μοιάζει τη Χάρης ναι. Αλεξίου. Ναι. Ούτε εγώ δεν την ξέρω τη Βαλάντο. Τη Βαλάντο δεν την ξέρω ούτε εγώ. Σαραβάκο έλα, έλα. Την Σαραβάκο έχω δει. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Σαραβάκο προλάβες. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Πώς? Δεν προλάβες Σαραβάκο. Τίποτα. Ούτε στην ΑΕΚ. Όταν έβαλε τον γκολ μέσα στην. Στα τελειώματα στην ΑΕΚ. Όταν έβαλε τον γκολ μέσα στην Τούμπα στο τρόπαιο στο πρωτάθλημα που πήρατε τότε. Το γκολ η μπάλα ακόμη μπαίνει μέσα από το κέντρο. Ναι. Παιδιά, είχε χθες αφιέρωμα το βράδυ που δούλευα αυτό τη ΑΕΚ. Τη πρωταθλήτρια τη ΑΕΚ στην ΕΡΤ το 1994. 94, ναι. Δεν υπάρχει αγωνιστική που να μην έχει πάρει σφύριγμα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ναι. Τίποτα, ρε. Τα φετινά είναι. Το πρωτάθλημα αυτό που έκλεψε από ποιον. Το από τον Άρη. Το από τον Άρη. Ποιο βρε το 94. 93-94. 93-94. Ο Άρης, ξέρεις τι ήταν τότε. Ο Μαδάρα με Φυρό, Μιλόγεβιτς, Λόντσαρ. Χάσαμε το πρωτάθλημα, πέντε αγωνιστικές στο τέλος. Έπαιζε ο Φυρός. Φυρός ήταν προπονητής. Τους κερδίσετε το 2-0. Με το δεύτερο γκολ το βάζει ο. Πού να θυμάμαι το 93. Όχι! Το είδα. Εντάξει, το δεύτερο γκολ το βάζει ο. Δεν είναι. Ο Κοφίδης. Όχι. Δεν είναι Σίλβα Σάντος. Μπακ του Άρη. Μπακ. Σούταρε ο Σάντος. Το έβγαλε ο Ατματζίδης και πήρε rebound και το έβαλε ο Χριστοστομίδης. Μπράβο. Αφού είπες back. Είσαι κατόνι. Εντάξει. Δεν ήταν εύκολο. Ήταν όταν άρχισα να καταλαβαίνω. 16 χρονών εκεί. Σε παραδεχόμαστε. 93-94 ο Άρης 6-7 αγωνιστής στο τέλος ήταν 4-5 βαθμούς από την ΑΕΚ. Και πάει και δεν κάνει. Δεν μπορεί να ισχύει αυτό, Χρυσάνθη. Και κάνει. Η ΑΕΚ έχει διαφορά 9 βαθμούς. Από τον Άρη. Από τον δεύτερο που νομίζω ήταν ο Παναθηναϊκός. Ο Άρης έκανε τότε, όχι, έκανε μετά τις τελευταίες 6-7 αγωνιστικές ξεφούσκος τελείωσε, παιδί μου. Ήταν πολύ κοντά, 4-5 βαθμούς. Και ο Μπάγεβιτς είχε κάνει δήλωση ότι ο κύριος ανταγωνιστής μας είναι ο Άρης. Έκανε φοβερή πορεία και πάει και κάνει ένα ή 2-2 ή 3-3, δεν θυμάμαι, στην Έδεσα. Τότε που έχει παίξει εκείνη τη μέρα στο Ριζάρι το ξύλο το απίστευτο με τα χιόνια, το απίστευτο ξύλο. Και κάνει, ήταν εξαναβολή στο ένα μάτς. Και κάνει άλλο ένα μάτς. Ακροατής. Και ναι. Κάνει άλλο ένα μάτς στη Λιβαδιά πάλι ή 2-2 ή 3-3. Ναι. Και εκεί χάνει κάθε ελπίδα, ρε παιδί. Έτσι. Μου.
Και μετά τις τελευταίες 5-6 αγωνιστικές, απλά βγήκε δεν Ευρώπη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σφυρίγματα κανά... έπαιρνε η ΑΕΚ. Απλά βγήκε με κανένα κουτί κουραμπιέδες. Μια έμεινε για το πέναλτι του Μανολά με τη Λάρισα, που ήταν το εξόφθαλμο το... όπου ο Μανολάς είπε ναι, έκανα θέατρο. Έμεινε γι' αυτό, αλλά είχε τέτοια άλλα 10. Φυσικά, ναι. Άλλα 10. Απόλυτο έλεγχο. Πολύ ωραία, παιδιά. Πάμε Κροατή, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. 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 Εξαφανίστηκες. Άκουσες για Άρη και εμφανίστηκες. Το πρωτάθλημα εκείνο δεν το έκλειψε η ΑΕΚ. Το πρωτάθλημα εκείνο το χάρισε ο κύριος Λάμπρος Γράντας. Οπα. Με το πολύ μυαλό που είχε. Να θυμίσω στον... μάλλον όχι να θυμίσω, δεν μπορώ, δεν μπορώ, το θυμάται. Να πω στον κύριο τον Μπατζόγλου ότι 6 αγωνιστικές πριν το τέλος η ΑΕΚ παίζει εκτός έδρας. Δεν θυμάμαι με ποια ομάδα. Τελειώνει το μάτι, κερδίζει με ένα 0, με ένα πέναλτι ουρακοτάγκο. Και με το που κάνουν δηλώσεις στην κάμερα οι παίκτες της ΑΕΚ, το πρώτο πράγμα που ρωτάνε οι πρώτοι δύο είναι τι έκανε ο Άρης. Και όταν τους λένε έχασε, λένε α, ωραία. Λοιπόν, ο κύριος πρόεδρος του Άρη τότε, τόσο μεγάλο παράγοντας, ο βάλτε εσείς και όσα βάλετε θα βάλω τόσα εγώ. Γράντας ή Σκόρδας. Ήταν καλεσμένοι. Λαμπρή παράγοντας και δύο. Εσάς τους αρέσουν και οι ίδιοι. Όπως εμένα μου άρεσε ο Πατατούδης και ο Γούμενος. Ο Πατατούδης γιατί. Έχουν μια διαφορά. Ο Γράντας, ανεξάρτητο το πώς πήγε στην πορεία, έβαλε κάποια λεφτά στην αρχή. Ναι, εντάξει. Αλλήμον. Απλά, τώρα κύριο Τσεμπατζόγου μας βάζει τέτοια. Απλά εμένα η δική μου παράγοντας, κύριο Τσεμπατζόγου, δεν είναι ούτε τρόφιμο περιβαλλού, ούτε στον εισαγγελέα κάθε 3 και 5, να πούμε. Αυτή είναι η διαφορά. Προσέγγιση είναι σωστή. Έτσι. Γιατί ποιος είναι του ΠΑΟΚ. Ορίστε. Ποιος είναι του ΠΑΟΚ. Ποιος είναι του ΠΑΟΚ. Όσοι έχουν περάσει το από το διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ, οι 3 στους 5 πέρασαν από τον Κορυδαλό και οι άλλοι 2 πέρασαν από τον εισαγγελέα. Για επισκεπτηρίο ή. Σιγά. Ενώ η δική σου πασχετική είναι όλη. Ο κύριος Σαχπαζίδης δεν πέρασε. Δεν ήταν στη διοίκηση. Ήταν μέτοχος. Κάτσε να βρούμε τη χρονιά τώρα εδώ πέρα. Ήταν. Ήθελα να θυμίσω αυτό που έγινε στην Αστροβάλτα, αλλά τελικά δεν το θυμίσω, όχι. Ναι, στην Αστροβάλτα. Γιατί, ναι, με τον κύριο Γράντα, ναι, γιατί είναι σαν να... Τέλος πάντων, αφήστε, δεν πειράζει. Α, στην Αστροβάλτα, που είπε ο κύριος Σορμπατζόγλου για τους... ή Γράντας ή... Λάμπρος Σκόρδας. Ναι. Τι μας ίσιος, εντάξει. Πόσο ήταν, θυμάσαι, πόσες αγωνιστικές που το τέλος έγινε το... Εκεί ο Δεσαϊκός ήταν εξαναβολής, αν δεν κάνω λάθος. Δεσαϊκός, ναι. Κάτι ήταν τέτοιο περίεργο. Ήταν ναι, και με δύσκολες καιρικές. Χιόνια είχε. 2-2 ή 3-3. Και αντίστοιχα ένα 2-2 ή 3-3 στη Λιβαδιά μετά. Είναι δύο μάτς στην Έδεσα που τα μπερδεύω. Το ένα είναι με πολύ χιόνι που δεν μπορούσαμε να ανέβουμε με τα αυτοκίνητα στην ανηφόρα πάνω να φτάσουμε στην πόλη. Ναι. Και μέσα στην πόλη μας περίμεναν ο πατή του Δεσαϊκού με ασπρόμαυρα. Άλλος βαλκάς αυτός. Όταν έκανε, ερχόντουσαν και οι άλλοι να πούμε να μας δουν από κοντά. Για να τους δούμε πώς είναι, ας πούμε, γιατί όταν έρχονται στην Τούμπα, ξέρω εγώ, δεν τους βλέπουμε. Τέταρτος. Τρέχουμε εμείς από πίσω αυτοί, εντάξει. Καλά ρε, η ΑΕΚ λοιπόν, τελείωσε με 79 και ο Άρης με 63. Ναι, σου λέω, πόσες ήταν κοντά δηλαδή. 5-6 αγωνιστές στο τέλος, ήμασταν 5 βαθμούς και φύγανε. Ας πάρει και κανένας μεγαλύτερο, γιατί εγώ το παιδί ήμουνα, 5 χρονών παιδί ήμουνα. Να σας πει ότι οι παίκτες της ΑΕΚ... Δεν έχεις πούτε μια αλήθεια ρε μέχρι τώρα. Οι παίκτες της ΑΕΚ όταν βγήκαν να κάνουν δηλώσεις στην τηλεόραση, το πρώτο πράγμα που ρώτησαν οι πρώτοι δύο, δεν θυμάμαι ποιοι ήτανε, ήταν ο Άρης τι έκανας, μην και το τσούνε έχασε, έγινε αόρα εντάξει. Εκείνη τη χρονιά το πάντως, χτυπήσαμε στα ίδια. Πάντως κέρδισε με στην Τούμπα ο Άρης, με σαπουτζί, 1-2 βλέπω, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Ναι, βέβαια. Τουλάχιστον εμείς, να σας πω κάτι, εμείς, είχα καιρό να μιλήσω με τον κύριο Σομπατζόγλου και τον πήρα μονότερμα. Εμείς τουλάχιστον τα λέμε το διεκδικούσαμε. Το διεκδικούσαμε έστω σε 7. Τι διεκδικούσε που τερμάτισε 16 πόντους πίσω, τι διεκδικούσε. Καλά και εσύ από τον Ολυμπιακό τερμάτισε πέρσι 20 και έλεγες το διεκδικούσα. 6. Δεν ήμασταν σαν εσάς που το διεκδικούσατε τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο για τα αμάνα άστο, ας πούμε, δεν προλαβαίνω. Σωστό. Ούτε αυτό μπορείς να πεις πλέον. Ούτε αυτό. Κοίταξε, η αλήθεια είναι έχουν ανέβει επίπεδο. Είναι αλήθεια αυτό. Έχουν ανέβει. Ο πρωθυπουργός θες καμιά δήλωση για το πρωτάθλημα δεν έκανε. Είπε για την Ουρουγουάη χθες. Ναι, για το σωματείο σας δεν έκανε. Δεν είπε τίποτε. Τι να πει, τι να πει. Δεν πρέπει να το είπε και πέρυσι και ο ΠΑΟΚ είχε 2 μηδενισμούς. Τι να πει. Άσε τώρα τον παπά. Ποιο παπά, εγώ τον παπά. Τι είπε πέρυσι και ο ΠΑΟΚ μηδενίστηκε 2 φορές. Άσε τώρα. Ο ΠΑΟΚ από πού τη μηδενίστηκε. Από το στιμένο πλάθο που θα έπαιρνε. Θα το έπαιρνε στιμένο και μηδενίστηκε. Κύριε Τσορμπατζόγλου, ο ΠΑΟΚ και πέρσι, στο προπερσινό πρωτάθλημα και στο περσινό,
έχασε το πρωτάθλημα εξαιτίας του κυρίου Σαμπί. Κάνω λάθος? Ποιος έκανε μπούκες μέσα? Ποιος προστάτευσε 35.000 κόσμο, είσαι άδικος. 35. Ποιος έκανε μπούκες μέσα, ποιος είπε στον τελικό δεν κατεβαίνουμε και είχε μείον αφαίρεση βαθμών. Σωστό. Ο κόσμος, όχι. Ο Σαβίδης πέρυσι γιατί μπήκε στο γήπεδο? Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Μάλλον αυτός να πει γιατί μπήκε. Τέλος, γιατί είναι έτοιμο τη Ρωσία, τι συνηθίζεται, τι είναι. Προηγήθηκε κάτι πολύ σημαντικό. Προηγήθηκε κάτι πολύ σημαντικό. Ακυρώθηκε ένα κανονικό γκολ. Άρα, όταν ακυρώνεται κανονικό γκολ, μπουκάρουμε με το όπλο στο γήπεδο. Παιδιά, περιμένει η Ρωσία. Πολύ ωραία. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Η Αριανέ, φιλιά που λένε μου. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Μην καλείτε άλλη, γιατί θα πάμε σε break. Ασλαμά, ασλαμά, πάρε ένα μπαγλαμά. Τρίγκι, τρίγκι όλη μέρα για να λες κανείς δουλειά. Ωραίο. Το όνομά σου και ομάδα υποστηρίζεις, φίλε? Αν και ομάδα μάλλον τη μάντεψα. Παοξής, είμαι παλιό ακροατόπουλό σου όταν έκανες εκπομπή με τον άλλο Ταλιροπνίκτη. Με τον Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Ταλιροπνίκτης, γιατί ο Παναγιώτης? Έχεις κάποιο όνομα ή κάποιο παρατσούκλι? Χακάν Τσεκούρ. Έλα ρε παιχτάρα. Χακάν Τσεκούρ, παρατσούκλι Παοξής, Εθνική Γερμανίας, ε. Κάποτε. Ναι, κάποτε. Τώρα τι είσαι, το άλλαξες? Τώρα δεν είμαι τίποτα, φιλαράκι. Τίποτα. Χακάντσε. Τώρα είμαι παοκάρα. Καθαρά και μόνο. Ναι. Λοιπόν, δεν μου λες τι βγήκε να πει ο Αργιανός? Κάτι έλεγε, μάλιστα. Για το χαμένο πρωτάθλημα ότι του 94. Διεκδίκησε πρωτάθλημα του 94. Ναι. Όταν κάποιος πρόεδρος αθηναϊκής ομάδας έμπαινε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έπιανε το διαιτητή και του έβαζε το καλκόλ στο λαιμό και τον έλεγε θα σε πνίξω εδώ πέρα, μπιπ. Και θα σε κάνω και θα σε βάλω βόμβα και θα σε κάνω και θα σε ράνω. Βγήκε να διαμαρτυρηθεί? Όχι. Πιο παλιά όταν μέσα στα γραφεία κάποιες αθηναϊκής ομάδας βγήκανε πιστόλια. Βγήκε να διαμαρτυρηθεί? Όχι. Πυροβολισμοί, όχι πιστόλια. Ναι, πυροβολισμοί, ακριβώς. Χρησιμοποιήθηκε το όπλο. Πιο παλιά όταν κυκλοφορούσε μέσα στα ποδητήρια πάλι πρόεδρος αθηναϊκής ομάδας, ο γνωστός και ως καπετάνιος, βγήκε να διαμαρτυρηθεί? Όχι. Και εσύ? Το πήραξε ο Ιβάν. Εσύ βγήκες τότε? Δεν είχε ένομο συμφέρον τότε. Εσύ βγήκες να διαμαρτύρεις τότε? Τώρα δεν έχει. Είναι δύο κατηγορίες διαφορά. Θα σου πω, είναι ο γείτονάς του. Ναι. Είσαι ο γείτονάς μου, ας πούμε. Τι δύο κατηγορίες διαφορά? Τα είπατε, αυτές τις μπούρδες τις λέγατε τόσο καιρό. Εγώ ζηλεύω τον γείτονά μου. Δεν υπάρχει, μαζί παίζουμε. Που έχει πιο ωραία ακόμα. Δεν υπάρχουν πλέον. Αυτή η μπούρδα δεν υπάρχει. Θα έρθεις πάλι να λέμε για το πόσα χρόνια δεν μπορείς να κερδίσεις. Διεκδίκησε το πρωτάθλημα. Άρης Παναχαϊκή. 3.762 εισιτήρια. Ναι. Άρης Νάουσα 5.200. Ναι. Άρης Ξάνθη 5.700. Ναι. Άρης Σόφη 4.500. Τι πρωτάθλημα δίνει? Αποχή. Γιατί? Λόγω γκράντα. Αποχή. Άρα ο Άρης μόνο εμείς με αποχή φίλε, δεν μπορεί να διεκδικήσει τίτλο. Αποχή ή έχεις 500. Ή πας για πρωτάθλημα και έχεις 15.000. Πήγαινε πολύ καλά η ομάδα, πήγαινε κόσμος, αλλά οι οργανωμένοι δεν πήγαιναν. Εδεσαϊκός Άρης το μάτι στο Περιβόητο, 9 Μαρτίου, 2-2, 1815 εισιτήρια. 2-2. Ναι. Κάτσε να πούμε για εξέλιξη. Γιατί δεν Διαιτής Κεφαλάς. Ωραία, πες μας. Σαμόλης 0-1. Σαμόλης. Κεφαλιά. Δελιγιάννης 1-1, Δελιγιάννης 2-1, Ιβάν στο 82-2-2. Πάνε λίγο Πάο. Αποβολή Στρατιλάτη. Πάνε Πάο Κάρης. Με σφαγή του Άρη δηλαδή. Τελευταία αγωνιστική. Πάνε λίγο Πάο Κάρης. Πες μας εισιτήρια. 6-0-61. Πόσα? 6-0-61. Οι 3.000 είναι Αριανοί. Δακρύσαμε. Τι δακρύσατε? Γιατί λες για του Άρη τα εισιτήρια, αλλά πες μας του Πάο τα εισιτήρια. Λείπαμε πενταήμερη. Παιδιά, αυτό που σφύριζε εκείνο το μάτι. Εγώ πενταήμερη ήμουνα. Το Πάο Κάρης, σε αυτό εδώ, ναι. Ο Χρήστο Σάβα, ο γνωστό παράγοντα Σάβα. Έχει δώσει χθες που είδα στην τηλεόραση ένα απέναντι υπέρ της ΑΕΚ. Αυτός και ο Πούφλης. Αυτός και ο Πούφλης που είναι πάλι Μακεδόνας, κάπου εδώ από Πέλα, κάπου αυτό. Τα εισιτήρια τότε τόσα ήταν γιατί έπεφτε πολύ ψηριστική στις δηλώσεις. Άρης, δόξα δράμας, 1300 εισιτήρια. Πού είναι το, δες το Άρης Παναθηναϊκός. Άρης Παναθηναϊκός πού είναι? Εδώ, 750. 1-2 Παναθηναϊκός. Σε αυτό πρέπει παίζει να ήμουν μέσα. Γενικά στη ζωή μου σε κατάρρευση. Τα εισιτήρια τότε. Τα εισιτήρια τότε είχε 20.000 και δηλώνανε 7.000 εισιτήρια. Γιατί είναι ό,τι δηλώσουν. Ό,τι δηλώσουν ήταν εδώ. Δεν μπορούσαν να τα μετρήσουν. Και οι ομάδες κόβανε λίγο. Πρώτος γύρος Άρης ΠΑΟΚ 11-547. 1-0 τελικό σκορ. Με σκόρερ Σαπουτζής με πέναλτι. Πάλι πέναλτι. Μιλάει ο ΠΑΟΚ για πάλι πέναλτι. Ήτανε ρε φίλε. Για πάλι πέναλτι ήτανε. Μιλάει ο ΠΑΟΚ ρε φίλε. Άρα έχασες και τις δύο φορές εκείνη τη χρονιά. Ναι. Μάλιστα.
Παιδιά, προχθές. Με εδώ είναι το μάτς Μάριε το, στο ναι. Πάοκάρης, και εγώ πενταήμερη ήμουν εντωμεταξύ. Ναι. Το οποίο έχει κόσμο του Άρη, ναι. Όχι στην 7, στην 8, ναι. Στην άλλη θύρα. Από εδώ πώς είναι, η απέναντι. 5-6. Εκεί είναι, ποια είναι εκείνη η απέναντι, ρε. Ποιο μάτς είναι αυτό, το 94. Ναι. Που βλέπεις εκεί. 5 και 6. Όπως βλέπεις την Τούμπα. 5 φάσκελα θα φας. Όπως βλέπεις την Τούμπα, ο κόσμος είναι εκεί. Πρόσεχε με, κοίτα το χέρι μου. Από τον πίνακα, από τα αριστερά από τον πίνακα είναι ο κόσμος. 8 είναι η κινητήρα. Όχι, ρε. 7 είναι. 7. Όχι, όχι 7. 7 είναι από εδώ. 7-8 από εδώ δεν είναι. Από εδώ την πλευρά, πώς το βλέπεις, ναι. Εδώ. Ναι. Εγώ σου λέω εκεί είναι, στη γωνία εκεί. Εκείνη η 4 που δείχνεις, φίλε. Όχι, ρε φίλε, 4 είναι εδώ, ρε φίλε. Η 5. Η 4 είναι από την άλλη μεριά ακριβώς. Άρα είναι η 5, σου λέω. Έτσι η 5 δείχνεις. Λέγεται κινητήρα. Η 5 είναι εκεί. Εκεί έχει κόσμο. Μπορεί. Και πάει ο Σαπουτζής. Γιατί κάποιος πήρε τηλέφωνο και ρώτησε. Ποιος έχει το γιο του τώρα στον ΠΑΟΚ. Προχθές με τον Δημήτρη. Ο Καραμπέρης ο Σαπουτζής. Κάναμε την κλήρωση, βγάλαμε νικητή. Πώς το λένε. Περίμενε, λέμε σημαντικά πράγματα. Και ο Πέλκας είναι στον Άρη. Δεν τα λες. Ποιος Πέλκας. Ο Πέλκας, ο ξάδερφός του. Στον Άρη είναι. Τους καλούς παίρνουμε. Και μάλιστα ξέρεις την ιστορία. Την ιστορία με τον Πέλκα, την ξέρεις. Που πάει πρώτη μέρα και φοράει παπούτσια Πέλκας. Και του λένε τι είναι αυτά, ρε. Παιδιά, ξάδερφός μου είναι. Και εγώ Πέλκας είμαι. Πώς το λένε στο μικρό? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, τι όνομα είναι αυτό. Προχθές κάναμε κλήρωση με τον Δημήτρη που έλειπε ο Χρύσανθος για τα γυαλιά. Έχουμε βγάλει νικητή με την απάντηση φυσικά για τον Ντομακό Ιβίντα να είναι ότι είναι ο Λόιτς με την Σάρα από το Survivor, έτσι. Ντομακό Ιβίντα, η Σάρα, η κόρη του Αλβέρτου που εσκενάζει. Ωραία, Σάρα. Στη Media Mart δεν θα βρεις μόνο τη μεγαλύτερη γκάμα τηλεοράσεων, θα βρεις και τη μοναδική υπηρεσία TV Calibration. Με το TV Calibration θα έχεις τέλεια εικόνα. Αυτό σημαίνει προσαρμοσμένη φωτεινότητα, φυσικά χρώματα, λίγα αντίθεση, η εικόνα είναι σωστή για κάθε τηλεόραση. Μάθε περισσότερα για το TV Calibration σε ένα κατάστημα Media Mark. Μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός Media Mark. Διάλειμμα θα κάνουμε. Κάνουμε διάλειμμα τώρα. Ο άμα την επιστροφή γιατί μας. Γιατί δόθηκε στον Ατρόμητο, υπάρχει μια εξήγηση. Νυχτές για να παίξει. Γραμμές 2310-287-888 και το κουιζάκι Opticon Express σε πιο παγκόσμιο κύπελο πρωτοεμφανίστηκε μασκότ. Αν δεν το γνωρίζεις αυτό, η φετινή μασκότ, ο Ζαμπιβάκα, που σημαίνει σκόρερ νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Τι είναι, τι είναι ο Ζαμπιβάκα, έτσι. FM και ανώτερο μετεπόρεμος αποστολή στο 54. Ο Βάρντα θα δοθεί στον Ατρόμητο. Θα πουληθεί στο εξωτερικό. Όχι στον Ατρόμητο. Όχι. Ωραία. Τι να κάνει πάλι στον Ατρόμητο. Κάνει κάτι παραπάνω. Εντάξει, φίλε. Τι θες. Παρατέταρτο είναι. Τι. Πάμε, ναι, πάμε στο. Τηλέφωνο. Έχουμε γραμμή. Πάμε στο διάλειμμα. Πραγματικά. Εκεί στον Αντένα, πραγματικά, παιδιά, η επιλογή από το σουπεράκι από κάτω. Καλοκαίρι μαζί με τους Ίνκο που μας ξεσηκώνουμε το κέφι τους. Το και αγαπημένο... είναι ο παρουσιαστής με διπλωμένα τα χέρια και τους ακούει έτσι και λέει τι ακούω Παναγία μου. Το αγαπημένο νέο γκρουπ του Τσαλτίδη από σήμερα παιδιά είναι η Ίνκο. Ο Τσαλτίδης ακούει Ίνκο. Εδώ είμαστε τρόικα, αυτό. Τελευταίο μισάωρο, τι μισάωρο ρε παιδιά, εξάλεπτο, 6 λεπτά μένουνε. Νομίζω ότι είναι αρκετά από τον χρόνο αυτού του κόσμου. Για να διεκδικήσεις ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express, αρκεί να απαντήσεις σωστά στο απλό ερώτημα σε ποιο παγκόσμιο κύπελο πρωτοεμφανίστηκε μασκότ ή ο Ζαμπιβάγκα, η μασκότ του φετινού Πικάπα, Ρωσία 2018, τι είναι. FM κενό, το όνομά σου, αποστολή στο 54526 μαζί με την απάντηση εννοείται. Okay. Κοντά μας είναι και σήμερα φυσικά το βασίλειο των Μπέργκερ στην Καλαμαριά, το Μπέργκλερ με το μότο Come and Get It, μεταμορφώσεως 5 στην καρδιά της πανέμορφης Καλαμαριάς, απέναντι από το θέατρο, Δημοτικό Θέατρο Μελέα Μερκούρη, πρώην Δημαρχείο Καλαμαριά, με ονειρικά μπέργκερ από 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά. Δηλιβεριά από το Μπέργκλερ στην ευρύτερη περιοχή, εκεί Ντεπόκη, Φυσιά, Βότση, Καραμπουρνάκη, Βυζάντιο, Καλαμαριά, Άγιο Γιάννης με μεγάλη χάρη του, στο 23 14 0 07 7 20 2. Τηλεφωνική επικοινωνία με το Μπέργκλερ. Έχουμε γραμμή, περιμένει η Αναστασία. Όχι. Γραμμές ανοιχτές 23 10 2 87 8 8 8. Διάβαζα τώρα το ρεπορτάζ, το είδες αυτό. Αυτό είπες πριν λίγο. Το κουστούμι του Southgate είναι για να τιμά τη μνήμη του παππού, το γυλαίκο. Του παππού του, παππού του, έτσι. Ο οποίος πέθανε πρόσφατα. Ναι, οκ. Okay. Διάβαζα αυτό με τη Σάνδος και τον Παναθηναϊκό. Έχει. Ρε παιδί μου, είναι λίγο. Είναι κάπως ότι αναφέρεται η μεγάλη εκείνη νίκη του Ολυμπιακού και στον ύμνο του,
και ακόμη σε θυμούνται η Σάντος και ο Πελέ, ενώ όλοι οι Σάντος από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο ποδοσφαιριστή ύμνησαν τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχασε από τη Σάντος 3-2, αλλά ήταν η εμφάνισή του πολύ 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 καλύτερη, πιο ποιοτική, πολύ πιο γρήγορη, πιο τεχνική ομάδα, την υμνούν όλοι, από τον Πελέ μέχρι και τον πρόεδρο. Η που... Mail Online, ναι, έκανε ρεπορτάζ, ναι, ρεπορτάζ αυτή, για τα ρούχα του Southgate, πόσο κοστίζουν. Ναι. 428 λίρες, όλο το σύνολο. Όλο το σύνολο, δεν είναι ακριβό. Gillette, 428 λίρες όλο το σύνολο. Πολλά είναι. Εντάξει, είναι και λίγα. Κάτσε, το πουκάμισο πες μου, το πουκάμισο. Πουκάμισο γαλάζιο απλό. Ποπλή. Δηλαδή, σε ευρώ. Δεν το έχω τώρα, δεν μπορώ να το. Λίγο λιγότερο πρέπει να είναι σε ευρώ. Τι λες, μόνο. Α, παραπάνω είναι. Παραπάνω σε ευρώ. Είναι λίγα. Προηγουμένως, προθέσαμε με τη μεταγραφή του Πούκη στην Όριτς. Α, σε δολάρια μου πες. Sorry. Δηλαδή, πρέπει να είναι καμιά 65 ευρώ. Δεν θυμάμαι την. 70, σιγά ρε φίλε. Πάμε στο φίλο. Περιμένει, καλημέρα. Έχουμε και αλλαγή. Ήρθε Χρήστος Κιώσης. Γεια σου, παιδιά. Γεια σας. Καλημέρα, αδερφέ. Ο Κυριάκος είμαι, ο παδός ΣΑΕΚ. Από Αλεξανδρούπολη, Κυριάκο. Όχι, όχι, από το Ρετζίκι. Α, από το Ρετζίκι εδώ, ναι. Sorry, sorry, νόμιζα μπερδεύτηκα με τον ταξιδιό. Για πάμε. Δεν μιλάμε κάθε φορά τώρα. Ναι, πάμε, Κυριάκο, πάμε. Λοιπόν, θέλω να πω και τον Μπατζόγλου, ωραίος. Λοιπόν, είδες τα μπέλα που πήρε η ΑΕΚ, έτσι, ωραία. Τα μπέναλτι που χτυπηθήκαν εναντίον της ΑΕΚ μέσα στη Φιλαδέλφεια, τα έδωσε, πρέπει να έδειξε καμιά 5-6 μπέναλτι. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι η μόνη ομάδα που δύο παίκτες παραδεχτήκανε. Ο Μαρολάς ότι τον μπέναλτι που πήγαν ήταν Μαϊμού και ο Νικολαίδης δεν έβαλε γκολ στο χέρι με στον τελικό με τον Ιωνικό με το χέρι. Όταν ήταν 7-0. Ο Βασέκας στην Καλαμάτα και ο δικός του παίκτης που τρέφωσε σε ένα Γεωργιάδης με τον Σπανέα που έριξε τον Πανιόνιο Β' Αθηνική και έχασε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ τη σεζόν 85-86 που έπαιξε την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα, την ίδια χρονιά που εσύ πήρες 10 μπέναλτι με το Γιουγκούδι και γλίτωσε στη Β' Αθηνική αγωνιστικά. Το ξέρεις αυτό? Το θυμάσαι, κύριε Τσομπαγιόγλου? Είναι η χρονιά που σε έβαλε την Ελλάδα. Ήταν καθαρά. Και δεν είχε γίνει. Άρα είστε ευνοημένοι και οι δύο. Αυτό είναι επιχείρημα για να μου πεις ότι η ΣΑΚ ήταν καθαρά. Αυτή είναι η απάντησή σου? Όχι βέβαια. Εγώ μιλάω για εκείνη τη χρονιά. Εσύ τι λες για τα πέναλτι της ΣΑΚ εκείνη τη χρονιά? Για εκείνη τη χρονιά. Ότι. Φάση με το Σαββέσκι την αποβολή του Νιδέ. Είσαι και επιθυμητικός στην ηλικία. Θυμάσαι ότι δεν είδα στην ποινότητα 30 αγώνων, τα θυμήθηκα. Μαζί με τον Αριστόπουλο πήγανε στη Σέντρα και αναγκάσαν τον Σαββέσκι και πήρε την πρώτη κόκκινη κάρτα της ζωής του. Και τελικά το παιχνίδι έληξε 3-0 με 10 παίκτες ΑΕΚ και στο 85-86 αποβλήθηκε. Το πρωτάθλημα που μου κλείψε το 2017. Είσαι μικρός αυτό, δεν τα θυμάσαι. Αλλά για τον Γιώργο, σου λέω εγώ, δεξί μπακ του ΠΑΟΚ βγήκε πρώτο σχόλιο του ΠΑΟΚ. Εσύ το Βαλιάνο το θυμάσαι? Το Βαλιάνο το θυμάσαι, σε ΑΕΚ Άρης? Που η μπάλα ήταν ένα μέτρο έξω από τη γραμμή και το μέτρησε. Διαιτητή είπε, δεν άκουσα. Διαιτητή είπα, Βαλιάνο. Τον Νικολαίδη το θυμάσαι που είπε τον γκολ όταν ήταν 7-0 στον τελικό και είπε δεν είναι γκολ να γίνει 6-0. Το ΑΕΚ Άρης με το Βαλιάνο το θυμάσαι? Που μπλοκάρει ο Κατεργιαννάκης. Το 0-0. Μπλοκάρει ο Κατεργιαννάκης ένα μέτρο έξω. Δεν έφαγε ο Νικολαίδης, έπαιζε στον Απόλλωνα τότε. Ξαναλέω. Με τον Ιωνικό ήταν στο 0-0 όταν έβαλε τον κόρ και ζήτησε να κυρωθεί. Και μετά πήγανε τελικό 3-0 που έλεξε. Με τον Ιωνικό. Πες μου λίγο, το ΑΕΚ Άρης, το θυμάσαι σε αυτό, με τον Βαλιάνο. Στη Φιλαδέλφια. Ένα μέτρο έξω από τη γραμμή και μέτρησε γκολ. Η μόνη ομάδα που δικαιούται να μιλάει για σφαγές από αντίπαλοι μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια είναι ο Άρης, δεν είναι πάλι καλή ομάδα. Έλα ρε φίλε, μπράβο. Ναι. Σωστός. Με τον Άρη με το λέω και όντως εκείνη τη χρονιά έχεις δίκιο, μονομαχούσαν οι Άρης με τον Άρη. Άσχετα αν η τελική ήταν ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, δεύτερος. Για μεγάλο διάστημα πήγαινε Άρης και έχασε μεσοβέμενο σε 5 μέρες μέσα. 2-2 και μου φαίνεται 1-1 με στη Λιβαδιά έχει λήξει. 3-3. 1-1 πρέπει να έχει λήξει. 3-3 έχει λήξει νομίζω. Δύο ισοπαλίες ήταν επί δύο ισοπαλίες. Αλλά αυτό, τη χρονιά του 96 που πήγε τελικό η Άκη με τον Απόλλωνα που έριξε ο Απόλλωνας 3 γκολ στην Τούμπα με τον Νικολαίδη, ναι. Ο Γιουγκούδης είχε βγει πρώτος χώρας του ΠΑΟΚ με 10 γκολ, τα 9 με πέναλτι. Και ο Τροχανάς είχε δηλώσει ότι θέλει ο τελικός να γίνει στο Καφραντζούγλιο, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Δεν υπολόγισε ότι θα αποκλειστεί, ας πούμε, γιατί πρώτο παιχνίδι ήταν 0-0 στη Ριζούπολη. Έγινε φιλέ. Ναι, ναι. Πάκου 0-0, αλλά σου λέει θα περάσει και το πέσω το παιχνίδι ο Τρελοτροχανάς στο Καφταντζούγλου. Και φυσικά πέρασε ο Απόλλωνας και έγινε στο άκατο παιχνίδι. Πολύ πολύ ωραίο flashback, Κυριάκο. Να σε καλά, φιλιά. Στην αλήθεια. Στο κίτρινο μαύρο λόγω ΑΕΚ Ρετζίκη. Να σε καλά. Αλήθεια. Επόμενη γραμμή, Χρήστο.
Αλήθειες δεν είπε. Βέβαια. Βέβαια. Μεγάλες αλήθειες. Έχουμε Χρήστο Κιός, έγινε σήμερα, παίξαν στην ίδια θέση τρεις παίκτες. Δασκαλάκης, Αναστασία και τώρα ο DJ Κίος. Άρα Λουτσέσκου. Το καλημερίζουμε. Έχουμε ακόμη, μην ξεχνάμε, παιδιά. Μας το υπενθύμισε ο Χρήστος. Το Λουτσέσκου, τι κι άλλο. Ο τραγικός ο Τούρκος. Κι άλλο. Είναι στην. Τι είπαμε, τα είπαμε νομίζω. Έγραψε και εμένα. Σίγουρος είσαι. Και τον Δημήτρη. Mm. Πες το ρε Μάρια. Ωραία. Λοιπόν, δώστε λίγη προσοχή. Δώστε λίγη προσοχή. Κάθε εβδομάδα η Media Markt φέρνει νέα weekly deals. Πρόλαβε smartphones, τηλεοράσεις, οικιακές συσκευές και ό,τι άλλο θες σε τιμές που δεν χάνονται. Βρες όλα τα weekly deals στα καταστήματα και στο mediamarkt.gr. Αν κάνεις αγορές σου online, τσέκαρε και τις προτινόμενες υπηρεσίες. Αν είσαι στο κατάστημα, πολύ απλά το προσωπικό θα σε κατευθύνει για να επιλέξει υπηρεσίες που χρειάζεσαι για να απογειώσει την εμπειρία σου. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός Media Markt. Ο τραγικός ο Τούρκος ήρθε στην Σαντορίνη για διακοπές. Ναι, και τον ξεφωνίζουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης γιατί κάνει διακοπές. Α, επειδή κάνει διακοπές. Ναι, και γιατί αποκλείστηκε η εθνική και κάνει διακοπές. Και η να μην έκανε. Τρέχα γύρω. Η κοπέλα του, υποθέτω, Τουρκάλα είναι, έτσι. Και μοιάζει με Τουρκάλα, έτσι. Του... Ο Ρονάλντο πήγε στη Γιουβέντους. Εζίλ. Δεν πήγε, είναι. Πέρασε ιατρικά και υπέγραψε τη Γιουβέντους ο Ρονάλντο. Λένε. Τι γλυκότρο τουρκικό. Σε διαπραγμάτευση. Καζάν την πει, όχι, Μεσούτ Εζίλ. Έφαγα ένα ωραίο. Ανέβηκε, λέει, η μετοχή τη Γιουβέντους μέσα σε δύο μέρες. Θα τρώει ξύλο αυτός εκεί πέρα. Αυτή είναι η φανέλα καινούρια τους. Ναι. Αρχίζει και τυπώνεται η φανέλα Ρονάλντο ασπρόμαυρη. Η μπροστά πλευρά είναι ριγέμα. Κρυφή ακόμη. Ναι, να, είναι η ρίγα, φαίνεται. Φαίνονται δύο ρίγες χοντρές. Καμία σχέση με Γιουβέντους. Ούτε μία σχέση με Γιουβέντους. Αχ, Παπαδόπουλος ο Βασίλης. Στόχος του Ηρακλή, η άνοδος. Κλείνουμε. Πραγματικά δεν έχει κάνει ακόμα ΠΑΕ. Ναι. Εκεί τα πράγματα είναι. Εντάξει. Πώς είναι, Μάρη? Ε? Πώς είναι? Σαν τη φανέλα της Γιουβέντους, αλλά με πιο πολύ μαύρο. Αυτός είναι ο κόσμος που περιμένει εισιτήρια για το Ιταλικό, για τη Βασιλεία. Έχεις καμιά κλήρωση να κάνεις, Μαρία? Ναι. Λοιπόν, Opticon Express, δώσαμε το ένα γυαλί νωρίς, στον 4-4-3 με τους Ράσμους. Η απάντηση στο quiz, για να δώσουμε και την κλήρωση, φυσικά, πρώτη φορά μασκότ εμφανίστηκε στην Αγγλία το 1966. Το πανέμορφο λιονταράκι, ο Γουίλι. Ο Ζαμπιβάκα, ο φετινός μασκότ, είναι ένας ανθρωπόμορφος λύκος. Και σημαίνει, νομίζω, σκόρερ. Ναι, σημαίνει σκόρερ. Έμπνευση της μαθήτριας για Κατερίνα Μποτσαρόβα. Είχαμε 7 σωστές απαντήσεις. Νικητής είναι ο Βασίλης από την Εξωτική Καλλικράτεια. Κινητό τελειώνει σε 8.48. Βασίλης από την Εξωτική Καλλικράτεια. Βασίλη, και με σένα και με τον 4-4-3 θα επικοινωνήσει σε λίγο η Μαριλίζ για το πώς θα παραλάβεις τα γυαλιά ηλίου, θα παραλάβει και οι δυο σας τα γυαλιά ηλίου από το Opticon Express. Την κλήρωση προσέφερε σήμερα το σύγχρονο μαγειρίο πιπερών στην Γεωργίου Παπανδρέου 25, πρώην Ανθέων, Ανατολικά. Για σήμερα επιλέγω εξοχικό της Κυραμαρίας. Από το πιπερόν, 20 διαφορετικά φαγητά κάθε μέρα, 11 το πρωί με 9 το βράδυ. Και χθες δοκίμασα ίσως το πιο ελαφρύ καζάν ντιμπί που έχω φάει στη ζωή μου. Ντιμπί. Από το πιπερόν. Ντιμπί. Καζάν ντιμπί. Απίστευτα ελαφρύ, Χρυσανθέ. Ντιμπί λέγεται. Ναι. Ή ντιμπί. Καζάν ντιμπί. Χωρίς μύρε, Μάρια. Καζάν ντιμπί. Ντιμπί. Γιατί εγώ είπα ντιμπί. Sorry, παιδιά. Καζάν ντιμπί. Εσύ το είπες. Το είπα όχι. Ντιμπιντάι, ντιμπιντάι. Ναι. Καζάν ντιμπί. Ντιμπί. Ναι. Δώσ' μου 1,5 ευρώ. Γιατί? Να σου φέρω αύριο. Αντί να πάρεις να κεράσεις, ρε φίλε. Γιατί να κεράσω? Καζάν ντιμπί. Και εγώ το πλήρωσα. Χάμπουργκερ έστειλαν 10. Κάτσε, περίμενε. Μίλησα με τα χάμπουργκερ, τα μπέργκλερ. Μου είπαν στείλαμε 10 χάμπουργκερ. Πίσω να φάγεις κανένα δυο και πατάτες και τέτοια. Και μας έφερε στα μισά. Πάρ' τους τώρα. Μίλησα με το παιδί εκεί. Στον αέρα, πάρ' τους τώρα. Στον αέρα τους παίρνω γιατί θα είναι έξτρα λεφτά. Εκτός και αν τα έφαγε, ο ταξιτζής. Το γελάς. Ήταν η σακούλα ανοιχτή. Το γελάς. Ναι, τον έκανε λίγο μάγκα το και γελάς. Με λαβαράκι πάοκ. Λέω γεια σας, λέω από το Λίμπερο, είμαι με το Σαλτίδι που κάνω. Ναι, φίλε, πάρτα, λέει αδερφέ, πάρτα. Πάει. Τα τσαλάκωσε. Τσαλάκωσε. Το ταξιτζής πιστεύω. Αλλά αυτό το πλήρωσα χθες εγώ. Θα σου φέρω. Το καζάν ντιμπί.
Τον Καζάν DP. Θα σου φέρω. Θα σου φέρω. Δεν θέλω γλυκά. Δεν θες. Όχι. Πολύ ελαφρύ. Δεν θέλω γλυκά. Δεν κοροϊδεύω. Χριστό, ψυχολογία, ιδέες. Κόντρα ρίγες, φαρδιές. Κάνω δήλωση. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Σάββατο που έχω γενέθλια θα φάω γύρω, να ξέρεις. Σάββατο έχεις γενέθλια. Σάββατο έχεις γενέθλια. Προγραμμάτισα Σάββατο για να μην φέρω κέρασμα. Όχι, Παρασκευή θα φάω. Όχι, δεν είσαι έτσι. Δεν είσαι σωστός. Δεν μπορεί η πεθερά να κάνει πίτα τώρα. Μην κάνει πίτα. Κέρασέ μας ένα καφεδάκι εδώ πέρα, τον Χρήστο. Εντάξει. Πολύ απλά. Έτσι. Αυτά με το πιπερόν, έτσι. Πολύ πολύ ελαφρύ Καζάν DP. Και βγάζει και θεϊκό ζελεδάκι με κρέμα και από κάτω φέτες μπισκότο. Φανταστικά δροσερό γλυκό τώρα για το καλοκαίρι από το πιπερόν. Αυτά. Λοιπόν, αδέρφια, κάπου εδώ σας αφήνουμε. Από εμάς, τον Σωτήρη Δασκαλάκη, την Μάρθα Τσορμπατζόγλου. Ποιος μιλάει, πες μου κανένας Τζιόλης. Ποιος μιλάει. Κάτσε να ακούσεις. Έκπληξη. Ναι. Τι είναι, πρώην ποδοσφαιριστής, νυν ποδοσφαιριστής, τεχνικός, τι. Από το χώρο σου. Από το Ηρακλειδέας. Τι σχέση έχει με τον Ηρακλειδέα, μ' αρέσει. Τι, μοντέλο, μουσικός, τι. Μοντέλο. Από τον χώρο μου τι, ραδιοφωνικός παραγωγός, showman, τι. Τι, λάτρης της Αγγλίας, metaler, τι. Μαρθούλα, πες εσύ ένα γεια, μάτια μου, για να κλείσουμε. Πες εσύ ένα γεια. Γεια. Τι τρυφερό γεια. Άλλη μια φορά για να κλείσουμε. Καλό μεσημέρι. Τι καλό μεσημέρι.